άμα έχουν ανοιχτά κουμπάκια. Ωραίος ο Μαντσίνη. Έβαλε γκολ. Ο Μαντσίνη. Ναι. Δεν είναι δυνατή η επισύναψη. Ο τελικός σου άρεσε, Κώστα, του κυπέλλου Ελλάδος. Πάρα πολύ ωραίος. Ποιοτικός. Ήταν μια όαση. Ήταν μια όαση. Μια όαση πραγματικά. Στη Ραστόνη την καλοκαιρινή που τώρα σιγά σιγά μας αποχαιρετά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και στην Άκη στον Ολυμπιακό. Δίκαιος κυπλούχος Ολυμπιακός. 18-17 πέναλτι. Φοβερός τελικός. Έτσι. Είπαμε εμείς σε κανείς για το κύπελο. Το είπαμε ή δεν το είπαμε. 800 χρόνια δεν είναι κυπλούχος ο ΠΑΟΚ. Άλλο πάλι και αυτό. Ο καθένας τον τέρτη του. Ο μόνος που δεν ήξερε την Παρασκευή ότι θα έχει κορονοϊό παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Λοβέρα. Όλοι άλλοι το ξέρανε. Έρεση Στέριο. Εδώ λέει ο άλλος πηγαίνει. 30 μέρες Χρήστα, γράφουμε στο ΠΑΟΚ 24. Πηγαίνετε, ρωτήστε, είπε. Για πολύ καιρό θα είναι ακόμα κυπελούχος ο ΠΑΟΚ. Αν εσύ έπεσε από τα σύννεφα. Πω. Εντάξει. Ναι, ναι, το κάνανε επίτηδες. Την Παρασκευή. Αύριο έχει Community Shield Arsenal Liverpool. Τρομερή κουμπί. Και Κυριακή τελικό κυπέλλο Ελλάδος. Και όλοι λένε ότι ξαφνικά θα υπάρχει ένα κρούσμα κορονοϊού. Όχι ρε, ποιος το είπε αυτό ρε. Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει? Ναι, θα γίνει. Πω. Άντε να δούμε. Αποκλειστικότητα. Και του. Του Ολυμπιακού, λέει ο Κώστας. Πρώτη εδώ. Μόνο Χρήστα του σε όλη την Ελλάδα έπαθε σοκ. Σοκ δεν έπαθα. Στα παπάκια μου είχα φάει και μια μπιφτεκάρα το. Πρώτη εδώ, κυρίες και κύριοι. Πρώτη εδώ, αποκλειστικά. Παρόλα αυτά, το να φτάνουμε να αμφισβητούμε αν έχει κάποιο κορονοϊό ή όχι είναι πολύ εύκολο. Ναι. Εγώ αμφισβητώ. Όταν έγινε με την Ξάνθη όμως και αναβλήθηκε, δεν το αμφισβήτησε. Το αμφισβήτησα. Στο καλό και να μας γράφει, στο καλό και να μας γράφει η Ξάνθη, η οποία όλος τυχαίως μετά από την αποκάλυψη για το θέμα της πολυδιοκτησίας ή μάλλον να τους πω στα της κυριαρχικής επιρροής, άρχισε να έχανε τα πάντα και έφτασε στο σημείο να διώξει όλους τους παίκτες ο Πανόπουλος, γιατί λέγατε για τον Άρη που έπαιξε τα play-off τους παίκτες. Πάλι με τον Άρη. Δεν έκανε έφεση στο ΚΑΣ. Δεν έκανε έφεση στο ΚΑΣ. Από εκεί φαινόταν. Το μεγαλύτερο ατόπιμα ever. Από εκεί φαινόταν, ρε φίλε. Δεν έκανε έφεση στο ΚΑΣ. Δεν κέρδισε καμία δίκη εδώ πέρα με την ΕΠΟ κτλ. Έφτασε σημείο να παίζει με τα παιδάκια. Με τα, παιδάκια. Με τα παιδάκια. Την σωτηρία της και τελικά έπεσε η Ξάνθη. Αλλά στο μεσοδιάστημα ενώ έπεφτε, ναι, εμφανίστηκε αγοραστής. Από ποιο λέει. Ναι, γιατί. Κάτσε να μην. Είναι η ευκαιρία τώρα. Φυσικά, αφού του τούτ. Που ο αγοραστής τον είχαμε πει 2 μήνες πριν. Τον Ελληνοαυστραλό με τον. Ο Μπιλ Πάπα. Ο Μπιλ Πάπα με τον Γιαμουρίδη στη Σύνδο. Εντάξει, ο Μπιλ Πάπα. Άρα λοιπόν ο Χρήσανθος δεν αμφισβητεί μάλλον τον νέο μεγαλομέτωχο τη Ξάνθης, αλλά δεν αμφισβητεί το κρούσμα κορονοϊού. Δεν αμφισβητώ καθόλου. Χρήσανθε, δεν αμφισβητώ καθόλου τον μεγαλομέτωχο τη Ξάνθης. Ξέρω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή διοικείται από ανίκανους άχρηστους να βρίσκονται στο ποδόσφαιρο ανθρώπου στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και είναι ένα μαύρο χάλι που φτάνει στο σημείο επειδή κάποιοι σήμερα δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Να μην γίνεται γενική συνέλευση της Λίγκας για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, επειδή αυτοί δεν έχουν κάνει τηλεοπτικό συμβόλαιο και μάλιστα με αυτούς να είναι και αυτοί που έχουν το τηλεοπτικό ίδιο συμβόλαιο. Θα ούριαζε, Χρήστα, αν ήσουν από την απέναντι πλευρά. Και ο Άρης δεν έχει συμβόλαιο. Θα ούριαζε τώρα. Γιατί μου άρεσε, όχι η Λαμία, ούτε ο Βόλος, ο οποίος έδιωξε τον προπονητή σε 37 μέρες. Τον Μπέο δεν μας τον έβαλε. Καλωσορίζουμε πίσω τον Σάκη τον Τζιόλι. Ο οποίος αυτή τη φορά περιμένουμε για πολλά χρόνια. 100 φορές έχω πει, Χρήσανθε, δεν θέλω Μπέους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θες Μπέους, αλλά μαζί συναναστρέφεσαι. Ούτε με νοιάζει. Εγώ μαζί του δεν συναστρέφουμε. Α, εντάξει, ωραία. Και εγώ δεν θέλω Μαρινάκι. Δεν έχω πιούτε καφέ. Και εγώ δεν θέλω Μαρινάκι. Δεν σε πιστεύει κανένας. Ούτε σένα. Ούτε σένα. Τι ζούμε, ρε. Και εγώ δεν θέλω Μαρινάκι. Εγώ μαζί του δεν συναναστρέφουμε. Τέλος πάντων, έχει κλήρωση σήμερα. Τα προβλήματά σου δεν τα λύσω εγώ. Ποια προβλήματά μου. 4 θα σου ρίξω πάλι. 18 να με ρίξει. Αν έχει 50 βαθμούς από μένα, ούτε με νοιάζει. Καλά, θα δούμε πόσο θα έχω. Φέτος. Καλά, μα κοίταξε. Έφυγε η Ξάνθη. Πανετολικός 3 και 3-6. Βόλος 12. Λαμία 18. Άλλη ομάδα, Κώστα. 18. Τι έπαθε. Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή με αυτά τα παιχνίδια. Θα κερδίσει. Θα κερδίσει αυτά τα μάτς γιατί είναι καλύτερος. Ποιοι ανεβήκαν από τη Σούπερ Λίγκ 2. Ο Απόλλωνος Σμύρνης. Έφυγε ο Σταμάτης. Και ποιος άλλος ανέβηκε. Ο Γιάννενος. Α, δεν τον έχεις αυτόν. Ο Γιάννενος. Ήταν παλιός φίλος. Που τον πήρε η Νόβα ξαφνικά. Ενώ... Ήταν παλιός φίλος. Παλιός. Α, τώρα από το Βόλο Στέριο. Που θα το πάρει με 1,3 που έβριζε ο Μπέος δεν πειράζει. Η Νόβα που ήταν του Μαρινάκη. Τι ζούμε. Και μας δώσαν το συμβόλαιο για το Μαρινάκη. Αλλά μετά ξαφνικά δεν ήταν τελικά του Μαρινάκη.
Χαμός γίνεται. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην Τρόικα. Καλή εβδομάδα. Αλήθεια, λες. Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου, λίγο μετά τις 12, όπως πάντα και μετά την εισαγωγή μας, η οποία πάντα είναι ανατρεπτική. Ξεκινάμε ανατρεπτική. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Όχι, παραπάνω θα είμαστε σήμερα. Καλά, αν περάσετε. 2 έχει κλήρωση ο Άρης. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο αντίπαλος. Έτσι υπολογίζει και ο Ολυμπιακός, λέει φίλος. 6 βαθμούς με τον Άρη. Έτσι υπολογίζει και ο Ολυμπιακός. Και τη Λάρισα. Ο οποίος σε αντίθεση με τον Άρης, γράφει ο φίλος, το παράρτημα Ξάνθη έκοψε βαθμούς τον ΠΑΟΚ. Όχι, έκοψε. Έκοψε, γιατί μη γελάς, έκοψε. 1-1. Ο Άρης βάζει γκολ στον Ολυμπιακό και φωτογραφείται όλο το χαριλάο. Χάσαμε το πρωτάθλημα. Όχι νίκη. Προς ενημέρωσή σου, έχω βάλει τα περισσότερα γκολ στον Ολυμπιακό από ό,τι έχεις βάλει εσύ φέτος. Δεν έχεις πάρει βαθμό εδώ και 15 χρόνια. Αφού τα 5 έλειπα. 15 γιατί λες ψέματα. 2-2. Με Παπαστεριανό. Μη λες ψέματα. Θα λες τις αλήθειες. Έχεις πάρει ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό τελευταία δεκαετία. Και ισοπαλία στο κύπελο. Να το κάνεις μπλουζάκι. Και ισοπαλία στο κύπελο. Να το κάνεις μπλουζάκι. Και ισοπαλία στο κύπελο. Που φτάσατε σε ένα σημείο να λέτε ότι ο Άρης είναι η υπερομάδα, πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Το 2009, 10, 11, το 11 ή το 9, τον κέρδισα. 5 χρόνια έλειπα, τι να κάνουμε δηλαδή. 4 χρόνια με κερδίζει, σιγά. Και έχει 60 εκατομμύρια budget. Τέλος πάντων. Άρα ο ΠΑΟΚ που έχει 50 δεν μπορεί να κερδίσει τη Λαμία. Αφήνει σε Μομφές, ας πούμε. Και ποιο Μομφές, είπα ότι είσαι καλύτερο. Εντάξει. Αλλά ο Άρης πρέπει να χάσει με Ολυμπιακό. Αλλά η Λαμία δεν μπορεί να χάσει. Ούτε ο Άρης πρέπει να χάσει. Ούτε ο Άρης πρέπει να χάσει. Από το ΠΑΟΚ του 5 εκατομμυρίων. Ούτε ο Άρης πρέπει να χάσει. Απλά λέω ότι έχεις ένα πλεονέκτημα με κάποιες ομάδες. Σε αφήνω στη μιζέρια σου, είναι μέρα κλήρωση σήμερα. Στη μιζέρια. Στη μιζέρια σου, ναι. Και στο κόμπλεξο που και εγώ το ίδιο κομπλεξικό θα ήμουν αν είχα 50 χρόνια να δω ένα κύπελο έστω Ελλάδος. Μισό αιώνα χρυσάνε, αγέννητος ήσουν. Είσαι το ίδιο κομπλεξικός γιατί σε είχα στη ΦΑΠ επί 10 χρόνια στο μπάσκετ και μάλιστα όταν ήμασταν οι μόνοι μας. Και επίσης έχω και μια δεκαετία στο ποδόσφαιρο που δεν ήμασταν εμείς, ήταν οι γονείς μας που δεν μπορούσε να με κερδίσεις. Επίσης, το 30 μεγάλη... να τη γινότανε. Το 30 να τη γινότανε. Για το 60. Το 60 και το 70. Ναι, πες για το 30. Τότε είναι τα πρωταθλήματα σου. Το 70, πότε το πήρες. Το 72 δεν το πήρες. Τότε είναι τα πρωταθλήματά σου. Επί Χούντας. Τότε το πήρες. Τέλος πάντων. Το 75 το πήρα, χρήσανε. 75 ή 85, ρε αγόρι μου. 72 δεν το πήρες. 85 Χούντα είχαμε. Όχι, το 85 είχαμε τη Χούντα του Πασόκ. Ρε παιδιά. Να πας στο περοκέ. Φετινά στα φίλια τώρα. Να πας στο περοκέ. Έχουμε θέματα εδώ στην πόλη. Άλλαξε θέατρο. Πες Δελφινάριο μια φορά. Σου είπανε στο Ακροπόλ να πας στο παλιό. Στο Ράδιο Σίτρι, παιδιά, εδώ στα δικά μας. Στο Ράδιο Σίτρι. Ψάχνουν συμφερλής κομπάρσους. Λοιπόν, κομπάρσος δεν μπορεί να θα πείτε καμιά είδηση. Κομπάρσος είναι μια ζωή. Θα πείτε καμιά είδηση. Είδηση έχουμε κλήρωση. Μία η ώρα. Με είπε κομπάρσο, Χρήστο. Λοιπόν, μία η ώρα κλήρωση. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ, σωστά Στέργιο. Μία η ώρα, ναι. Θα την ακούσουμε ζωντανά εδώ από το Λίμπερο. Θα κάνουμε ανάλυση του αντιπάλου. Βέβαια. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι, Στέργιο? Η Μπενφίκα. Σκέτο. Μπενφίκα, ναι, δεν υπάρχουν οι άλλες. Λες, ε. Θεωρητικά υπάρχει η Γάντι και η Δυναμό Κιέβου. Με τη Γάντι θα παίξεις. Με τον Μπέλονι. Με τον Μπέλονι. Ο ΠΑΟΚ, τότε να μου άρεις και τελειώσαμε. Ναι, όντως. Καληνύχτα. Απλά εσύ θα συνεχίσεις. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί θα περάσει την Μπενφίκα. Την ομαδάρα αυτή. Α, ναι, σωστά. Το άδικο σύστημα. Ήθελα να ξέρω ποιο στη Σουέφα. Το σκέφτηκε αυτό. Όχι, έβγαλε τρεις αντιπάλους και στον Άρη έβαλε τη μία έναν η Τότεναμ. Μαφίβα. Μαφίβα. Ουέφα είναι αστέριο. Μαφίβα. Μαφίβα. Τι έβαλε την Τότεναμ. Να βάλουν, βγήκε η Τότεναμ. Ποιον ήθελε να βάλουν. Αυτό, συγγνώμη, όντω. Πώ βγαίνει αυτό. Πώ βγαίνει. Συγγνώμη, ρε φίλε. Οι πιθανοί αντίπαλοι πώ βγαίνουν. 36 ομάδες σε αστέριο και από τι 36 ομάδες επιλέγει τη Χαποέλ που είναι μια καλή προ το καλή ομάδα από τι. Αυτέ που είναι στην πάνω ζώνη. Ποια ήθελε να σε βάλουν, σου ξαναλέω. Μια όχι τώρα, όχι την πρώτη στη βαθμολογία με 85.000 βαθμού. Συγγνώμη που δεν σε ρώτησαν. Την Ντέμπρετσε να σε έβαζαν. Την. Συγγνώμη τη Χόμβεντ. Ακού ηρωνία για τον Άρη, συγγνώμη που δεν σε ρώτησαν και τα λοιπά. Ναι, συγγνώμη που δεν σε ρώτησαν. Αλλά όταν ο Άγιαξ, ο Πάδο, ο Ιουέφα. Ο Θοδωρίδη. Λοιπόν. Συγγνώμη, ρε φίλε, που βάλα την πρώτη. Πώ βγήκε αυτό, όντω, πώ βγήκε. Μόνο εκεί, ό,τι θέλει ο Ιουέφα κάνει. Επιλέγει αυτή. Πώ επιλέγει. Δηλαδή λέει. Όπω θέλει. Κάποιο κριτήριο δεν πρέπει κάνουν να υπάρχει. Κάνουν κανένα δυο κριτήρια, μην είναι ελληνική, τουρκική, ουκρανική, ρώσικη, κανένα δυο τέτοια που έχουν. Προσέξτε, μην τα βάλετε αυτούς εδώ πέρα. Και μετά βάζουν ό,τι γουστάρουν, ό,τι θέλουν. Αυτό κάνανε. Και τώρα δεν είναι. Διπλό στο Λονδίνο. Μέχρι πέρσι ήταν 6 ομάδες. 5 ή 6 πιθανοί αντίπαλοι. Τώρα το αλλάξανε και το κάναν 3.
πιθανούς αντιπάλους. Και την ίδια στιγμή στον Όφη έχει, έχει τρεις ομάδες Όφη, τους περνούσε και τους τρεις άνετα, χαλαρά. Γρανάδα, Στεάο από Κουρεστίου και ποια είναι και μια ακόμα που δεν θυμάμαι. Ποιο Όφη. Όφη. Περνούσε ο Άρης χαλαρά, τη Απόλλων Λεμεσού. Απόλλων Λεμεσού, Όφη. Απόλλων η τρίτη. Λεμεσού. Η πιο εύκολη, α πούμε. Και το χαλαρά ήταν υπερβολικό. Στον Αποέλ τι έγινε, του σπάσαν τα αυτοκίνητα. Γιατί. Στον Αποέλ. Φάγαν τρίμπαλο. Φάγαν τρίμπαλο. Ναι, φάγαν τρίμπαλο. Γίνονται αυτά και στην Κύπρο. Παντού γίνονται. Όπου μιλάνε ελληνικά γίνονται. Ο υπέροχο λαό που έχει πάντα δίκιο. Ναι. Που μιλάς με έναν και σου λέει ναι, αλλά μην απαντάς στον κόσμο του Απόλλωνα, ας πούμε. Δηλαδή ο ένας είναι ο κόσμος του Απόλλωνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στέργιο. Μπεφίκα, Δυναμό Κιέβου. Και Γάνδη. Γάνδη. Μία η ώρα θα ξέρουμε τον αντίπαλο. Μία και κάτι. Θα συνδεθούμε μία ζωντανά. Θα συνδεθούμε ζωντανά. Μία και 20. Λογικά θα ξεκινήσει η διαδικασία από τον δρόμο των πρωταθλητών. Τα παγωμένα μπαλάκια. Παγωμένα λες, ε. Εντάξει, εισαγωγικά. Και μετά χρήσανθε 2 η ώρα ο μεγάλος Άρης. 2 η ώρα είναι η κλήρωση του Άρη. Τότεναμ. Και του Όφη. Κόλος Κολοσβίλη. Πώς τη λένε. Κοβαλίνκα. 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 Εντάξει, έχει η λεωφορεία αυτή που λέει Εύση Κόλος. Είναι φυσικά. Εντάξει. Δηλαδή, όπως λέμε Ηρακλάρα. Δηλαδή πριν. Ναι, Ηρακλής Ηρακλάρα, Κόλος. Κοβαλίνκα. Την Πέμπτη αυτήν είπα. Πιθανή αντίπαλο. Την είπε, ε. Ναι. Όλα αυτό μου λένε. Ελπίζουμε να δικαιωθείς εσύ και όχι. Εσύ είπες Τότεναμ. Και όχι Γκαντέμι. Όχι, δεν είπα. Και όχι Γκαντέμι. Κάποιος έλεγε Τότεναμ. Εγώ. Να το. Αφού είναι Τότεναμ είναι. Το 87. Στεριό, 2-1 θα λήξει το μάτς. Μονά θα είναι. Αλήθεια. Με σφαγή του Άρη. Στο Χαριλάου. Άρης Τότεναμ. Θα είναι η ψυχή μου. Ναι, χωρίς. Ο Κομπάρσος εντωμεταξύ που σαν χθες έριξε 4 για μία ακόμη φορά στον ΠΑΟΚ. 1-4 και στο δείχνω Χάρης Θέας. Το 4. Στην Τούμπα, με τον Πλαχίν, με το επικό πρωτοσέλιδο του Σούπερ Άρης Κώστα, το θυμάσαι? Είχε πάρει Σούπερ Άρης εκείνη τη μέρα. Ποιο, πότε? Την άλλη μέρα. Αφού εγώ το έγραφα, τι να πάρω. Δεν μου λες την ιδέα αυτή με το προφυλακτικό. Ποιος μπορεί να την είχε, ρε φίλε. Ο Μάκης. Που δώσανε τέτοιο. Ο Μάκης. Δώσαν όμως, πουλήσαν και εξαντλήθηκαν, λέει. Ο Μάκης σου λέω. Είχαν πάρει 5.000. Πούλησαν 5.000 φύλλα, εξαντλήθηκαν τα 5.000 και μετά βγάλαν κι άλλα. Φίλα Κώστα, και επειδή δεν είχαν άλλα φυλακτικά, το τύπωσαν πάνω. Ο Μάκης The Beater είχε την ιδέα. Δε? The Beater. The Beater. Πού να τα βρείτε αυτά. Πού να τα σκεφτείτε αυτά, ρε Πικιμπόγκη. Πικιμπόγκη. Χαιρετίσματα στο Μάκη. Είναι καθημερινός ακροατής εκπομπής. Μας ακούει. Ε, βέβαια. Πού είναι, κυκλοφορεί με τη Βέσπα ακόμα. Στο Δήμο εκεί. Έφυγα από την Αγγελάκη και δεν τον βλέπω τώρα. Ναι, κάθε ναι. Μέρα τον έβλεπα. Στην Τούμπα πάνε να τον δει. Λοιπόν, εκεί κάπου μένει. Στην Τούμπα νομίζω. Στην Τούμπα θα πάμε στο δεύτερο γύρο. Ωραία. Στέργιο. Και στον πρώτο. Τώρα που θα ανεβούμε στη Σούπερ Λίγκα με τους αμπελόκηπους. Ο φίλος ο Κώστας λέει πώς νιώθει ο πρωταγωνιστής και όχι κομπάρσος ο Άρης που εξαιτίας τους κατά γενική και μεγαλύτερη ομολογία έχει καταστραφεί η ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων. Ο Άρης που δεν έπαιζε τόσα χρόνια ευθύνεται που το ευρωπαϊκό κοστούμι της Παοκάρας είναι πιο ελαφρύ και από Πούπουλο. 5 χρόνια στην Ευρώπη, τι έχουν κάνει και πόσους βαθμούς έφεραν. Δεν έχει άδικο. Πόσους βαθμούς έφεραν. Αποκλειστήκατε κάθε χρόνο. Έφεραν, κέρδισαν. Τι, κάνανε πόσες προκρίσεις. Στο κρίσιμο αποκλειόντουσαν. Στο κρίσιμο αποκλειόντουσαν. Περνούσαν πρώτα τα ούζα. Έτσι, είναι Στέργιο. Πέρσι και πρόπερσι δεν τα περάσαν τα ούζα. Αφού ήταν ούζα οι ίδιοι. Απ' την χάσα τη εταιρεία και ρε γκαγκαούγκε. Λοιπόν, τι πάθατε σήμερα με τα πάω κάρι Στέργιο, λέει έχει κλήρωση. Τι πάθαμε. Ένα λεπτό είπαμε. Έκανε, μπήκε μέσα φορτσάτο, έκανε επίθεση. Δεν είπαμε κάτι, ρε παιδιά. Μα είπε και κομπάρσου. Επίθεση στον Ολυμπιακό έκανα. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να κάνει επίθεση γιατί είσαι 20 χρόνια αγκαλιά και φίλε στο στόμα. Οχ, άντε πάλι. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζουμε. Θα είσαι αγνώμο να κάνει επίθεση στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τέλο πάντων. Στον αέρα του η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αυτό είπα πριν. Το είπε πριν. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Δεν πήγανε στη Γενική Συνέλευση της. Απουσίασαν. Απουσίαζαν. Γιατί δεν έχουν υπογράψει ακόμα το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Και εντάξει, συνεχίζουν τον εκβιασμό. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Για να πάρουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Σε εισαγωγικά εκβιασμό. Δεν υιοθετούμε. Τον εκβιασμό. Είναι καθαρός εκβιασμός. Σε εισαγωγικά. Συγγνώμη, πώς λέγεται όταν λένε εκβιασμός. Αν δεν πάρω τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν υπογράφω την προκήρυξη. Πώς λέγεται αυτό? Για πες μου λίγο στα ελληνικά. Διαφύλαξη των συμφερόντων τους. Ωραία. Συνεχίζουν λοιπόν τον εκβιασμό με πρόσχημα τη διαφύλαξη των συμφερόντων τους. Τον Κούγια θα πάρω δικηγόρο. Πάρ' το, να, γιατί θα είναι από την άλλη πλευρά.
Λοιπόν. Πάω, Κλαμία, Πανετολικό, Όφη, Βόλο, Απόλλωνος Μήνης, ενώ ο 7ο Παρέα Παναθηναϊκό τυπικά παρών λόγω τη παρουσίαση του Προέδρου, Προέδρου τη Λίγκα ο καημένο, ο Μπουτσικάρη. Τέλο πάντων. Η πολύ κακιά Νόβα που ήταν του Μαρινάκη, αλλά τελικά δεν είναι του Μαρινάκη, όταν έκανε συμβόλαιο στον Άρη και έδωσε τα λεφτά γιατί ο Μαρινάκη τα έδωσε, αλλά τελικά δεν τα έδωσε ο Μαρινάκη. Έχει κάνει συμβόλαια στι ομάδε, δεν έχουν οριστική συμφωνία. Και εντός των ημερών που θα φτάσουν σε οριστική συμφωνία και μαζί τους θα έχουν και τον ΠΑΟΚ Κώστα που θα κάνει μια μεγαλοπρεπέστατη κυβίστηση και θα πάει στην κακιά την Νόβα που τελικά δεν ήταν η κακιά Νόβα αλλά είναι καλή η Νόβα. 1,2 εκατομμύρια λέει είναι η πρόταση στους άλλους. Ναι, τόσο είναι, δηλαδή πάρα πολλά για ομάδες όπως ο Βόλος και η Λαμία. 1,5 εκατομμύρια. Απίστευτα μεγάλο ποσό για αυτές τις ομάδες. Και τον μπάσκετ παίρνουμε 75.000 και πανηγυρίζουμε. Από ιδιωτική εταιρεία. Και ο Βόλος παίρνει 1,5 εκατομμύριο για ποιο λόγο, τι να από δείξει. Από ιδιωτική εταιρεία, όχι να δείξει. Σε που να πουλήσω εγώ από κωδικοποιητές. Σε ποιους, στους 30 που είναι στο τέτοιο. Στους γήπεδο. Στους Βολιώτες τον να δουν Βόλος Παναθηναϊκός, δε φίλε. Βόλος Ολυμπιακός. Στους 30. Στους 100. Ωραία. Ωραία. Άρα δώσε 1 εκατομμύριο για τους 100. Αυτό είναι σωστό. Είναι το διαφύλαξη. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι, εντάξει. Αλλά η αγορά γιατί το κρίνει αυτό. Δεν ρε, μπορώ Χρυσανθέ. Να πω ότι δεν είναι εμπορικό ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να λέω. Χρυσανθέ. Δεν μπορώ να πω δεν εμπορικό ο ΠΑΟΚ. Η αγορά έχει το κρίνει. Λογική. Πόσα ήθελε να δώσει Χρυσανθέ στην Ελλάδα. Να δώσει 50.000 για να είσαι ευχαριστημένο. Όχι, Στέριο. Να, 300, να δώσει 600.000. 700.000. Γιατί δεν πάει να γίνει και διεθνή σύμβουλο στην Νόβα για να τη βάσει μια τάξη. Και γιατί έχει άποψη για όλα. Και 1,5 παίρνουμε τον μπάσκετ. Ότι παίρνει ο Ολυμπιακό 11, α πούμε, δεν λε κάτι. Και εγώ σου λέω ότι τα 11 είναι πάρα πολλά. Ούτε θα πω κάτι είναι, αν πάρει 7,5. Τα 11 είναι πάρα πολλά. Ούτε είναι, θα πω κάτι είναι. Αν πάρει 7,5 που θα πάρει. Και τα 7,5 είναι πάρα πολλά. Πολλά, όλα είναι πολλά. Και τα 7,5 είναι πάρα πολλά για σένα. Με βάση τους συνδρομητές που είχες και αποδείχτηκε. 70.000. Όχι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά που θα πάρει και από την ΕΡΤ. Από το κράτος, με το ΣΥΡΙΖΑ. Από μένα δηλαδή, από μένα. Από είναι πάρα πολλά. Και φάνηκε πλέον εσύ έχει για να δούμε πόσο ο λαός του. Τι ήθελε και το είπε. Φάνηκε. Δεν έχεις βγάλει μια ανακοίνωση να μας πεις όσοι ήταν οι συνδρομητές σου. Πού να βγάλεις. 70.000. Θα καταλάβουμε όλοι τι έγινε. 70.000 ήταν οι συνδρομητές σου. Αλλά ζητάς τα λεφτά. Εμπορικότητα στα λόγια. Καλά κάνει. Στα site και στα αυτά που λέτε εσείς. Καλά κάνει. Πιο μεγάλη ομάδα είναι. Φτάσατε στο σημείο να υπερασπίσεις τη Λαμία και το Βόλο. Το ελληνικό, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Α, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σαν την ΕΠΟ. Ναι. Σαν τον Ερακλή που ψηφίζανε 15-1 και λέγανε να φύγουν οι γριές από τη μέση. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να πω μια ωραία είδηση για τον μπάσκετ που σας αρέσει. Να πεις Κώστα. Έτσι για να κάνουμε λίγο και ένα. Να πεις, αλλά με κουράζετε άλλο με τα ίδια και τα ίδια. Ένα deviation. Να κάνουμε ένα deviation από τα τετριμένα αυτά που λέμε. Τι να κάνουμε. Deviation. Παράκαμψη. Δηλαδή έλεος. Τώρα αυτή τη στιγμή. Ανακοίνωσε. Ένας που οδηγούσε δυτικά. Έφυγε και μπήκε στην παράκαμψη. Όχι, όχι. Μαθαίνει μαζί μας. Μαθαίνει κάθε μέρα και κάτι. Κάθε μέρα και κάτι. Every day is a lesson to us. In strictly Greekles. Λοιπόν, with us, with you, with us, με όλους μας. Με όλους μας. Α, με όλους μας. Ανακοίνωσε ο Κάρο Γουάιτ. Πεχτάρα. Πεχτάρα! Ποιος? Ο Ιούνιξ του Δημήτρη Πρίφτη. Τον πήρε και εκεί δηλαδή. Καλό. Ναι, αλλά με σπασμένο χέρι. Καλό. Πεχτάρα. Όταν βγάλαμε τον Πρίφτη τότε στην εκπομπή που κάνει ένα φίλο μου στο site ενός φίλου μου, το είχαμε πει. Και φαινόταν ότι θα τον έπαιρνε. Τον έψαχνε, ναι. Πεχτάρα ο Κάρο. Πεχτάρα. Από τους καλύτερους ξένους παίκτες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα εδώ. Και μάλιστα χωρίς να πάρει και εκατομμύρια, έτσι. Ο Κάρο Γουάιτ τότε. Εξαιρετική. Ποιος είχε μάνατζερ. Excuse me. Μάνατζερ, ποιον είχε. Ο Κάρο. Ναι. Το Λότσο, νομίζω. Εξαιρετική περίπτωση παίκτη και αθλητή. Και φαινόταν ότι αυτό το παιδί θα πάει και NBA, αλλά ήταν πολύ άτυχος γιατί έσπασε το χέρι του. Και τώρα νομίζω παίζει πρώτη φορά αφού έσπασε το χέρι του. Κάτι εκεί, MBDL, NBA και τα λοιπά. Ήταν πού, στους Μαϊάμι ήταν. Ναι, πιο παλιά. Το κυνήγησε, τέλος πάντων είχε πολλές προτάσεις για να. Παναθηναϊκό θυμάμαι, Ολυμπιακό για θυμάμαι. Για να γυρίσει Ευρώπη δεν ήθελε. Ήθελε NBA. Αλλά θυμάμαι τότε ο Πριφτάν τον έπεισε. Που ήταν να φύγει από τον Άρη και ξέραμε ότι θα φύγει και θα πάει στο NBA. Που γράφανε μια ο Παναθηναϊκός, μια ο Ολυμπιακός. Είναι αποκλειστικό και βρίζανε οι Αριάννοι. Καλά, δεν ντρέπεστε. Έρχεται ο Κάρο και τα λοιπά, ναι. Τέλος πάντων. Μετά καταλάβαμε τι έγινε με τον Λάσκαρη και. Πού είναι αυτή η ψυχή, Κώστα? Ο ένας είναι στην Αθήνα. Ο άλλος πού είναι? Το μιλάμε που και πού. Ο άλλος δεν. Με το Μάνο μιλάς δηλαδή. Ναι. Ο άλλος. Τώρα ναι, πάλι ο άλλος κάτι κάπου θα εμφανιστεί. Ναι. Κάπου θα εμφανιστεί. Η Τζόρτζια πού είναι? Αδερφή μου. Κολυτάρι μου. Ωραία. Δεν ξέρω πού είναι η Τζόρτζια. Μακριά πάντως από τον. Όχι, η Τζόρτζια θα είναι που θα είναι πιο κοντά. Μακριά από. Όχι, δεν πήγα από τον Άρη, από τον Νίκο πήγα να πω.
Αδερφός μου, φιλαράκι μου. Φιλαράκι σου κι αυτός. Τρέντι. Απ' την Ξάνθη. Γιατί πήρε την Ξάνθη αυτός? Γιατί είναι, έχει μεγάλα σχέδια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Απόλλωνος Σμύρνης είναι η 14η ομάδα. Και τυπικά από το βράδυ του Σαββάτου, μετά το 3-1 επί της Ξάνθης. Άλλη μία παγκόσμια πρωτοτυπία, τον Μπαράζ Ανόδου δεν το έδειξε κανένα κανάλι. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Όντως, για μία φορά. Δεν το έδειξε κανένα. Όχι, γιατί ο Απόλλωνας ήταν θεωρητικά στην ΕΡΤ, αλλά είναι πλακωμένος με την ΕΡΤ και ήθελε να πάρει το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συγγνώμη, πώς δεν το έδειξε αυτό? 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη Super League 2. Αφού μου στείλανε φωτογραφία ακούσεις ΑΕ που έλεγε. Από αυτό που... ήταν από το πρώτο ματς, Κώστα. Α, ναι, σωστά. Το δεύτερο δεν δείξανε. Αυτό που ήταν και παιδούχος ο Απόλλων. Αυτό που ήταν και παιδούχος ο Απόλλωνας δεν δείξανε. Απίστευτο. Ναι. Τέλος πάντων, κέρδισε ο Απόλλωνας 3-1 και είναι η 14η ομάδα. Ο Μπάμπης ο Τενές δηλαδή. Για τη Super League με Μπάμπη ο Τενέ. Έλα ρε, Μπάμπα ρε. Προπονητή. Για τον τελικό τα είπαμε. Παρουσιάστηκε Κρούσμα. Κρούσμα Λοβέρα. Εγώ για να καταλάβω, ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν ήθελε να παίξει και ήθελε να παίξει η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από την ΑΕΚ αυτή. Σωστό και αυτό. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Έχει απουσίες πολλές. Έτσι δεν είναι, Στέργιο? Ποιες είναι οι πολλές απουσίες? Έχει φύγει όλος ο Ολυμπιακός. Ο Τσιμίκας. Θέλει να παίξει με τα καινούργια ρόστρο Ολυμπιακός. Α, μπράβο. Θέλει να παίξει με τα καινούργια. Α, θέλει να παίξει με τα καινούργια. Και γι' αυτό αρρώστησε το Λοβέρα. Ναι, για, ναι. Α, μάλιστα. Γι' αυτό αρρώστησε το Λοβέρα. Αυτό δεν το δεις, δεν κάνεις μια καταγγελία. Δεν το βλέπεις αυτό. Είπε ο Γαβάλας, ελάτε στο νοσοκομείο να δείτε τον παίκτη. Και να μην παίζουμε την υγεία κτλ. Άρα, μόλις τώρα θα ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ ο Άρης ένα κρούσμα, κατευθείαν οι αντίπαλοι θα το αμφισβητούμε. Παιδιά, τώρα ό,τι και να κάνουμε. Περίμενε όλη η Ελλάδα, Χρήσανθε. Εκτός από σένα. Εγώ δεν ασχολήθηκα. Λοβέρα, φαντάζομαι. Εγώ δεν ασχολήθηκα ούτε να το περιμένω ούτε να μην το περιμένω. Στα παπάκια μου. Ας κρατήσουμε. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι όσον αφορά σε θέματα υγείας. Δεν ξέρουμε, μπορεί όντως το παιδί να έχει. Πιστεύω ότι έχει. Περαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, το ότι όλη η Ελλάδα έλεγε πριν τον αγώνα ότι θα υπάρξει κρούσμα κορονοϊού. Καλά, να σου πω κάτι όμως. Αυτό το λέγανε και ως δικαιολογία ότι θα βγει εκατό αναβολή. Εκατό φορές όμως όλη η Ελλάδα έχει πει πράγματα από τα οποία δεν βγαίνουν μετά. Σωστό. Γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε μικρό. Είναι σαν κάτι πολύ καλούς φίλους και συναδέλφους εδώ πέρα που λένε 10 πράγματα, Κώστα, στα ραδιόφωνα της πόλης για τον Άρη, για τον Πάο και οτιδήποτε άλλο. Βγαίνει το ένα. Και λένε, και λένε δικαιώθηκα. Είδατε που σας τα έλεγα. Ρε Χρήσανθε, τώρα αυτό είναι εντάξει. Ωραία, σήκες να δίνω αυτό, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break. Μαζί μας Regency Casino Θεσσαλονίκη, ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, Κώστα, και υπαίθριο χώρο έχει να πας και να παίξεις και να καπνίζεις το σαφουγάρο που είσαι. Πήγα μια φορά. Μπράβο. Και φυσικά έχουμε και τις κληρώσεις. Χιλιάδες ευρώ μοιράζει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περάστε μια βόλτα στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης. Πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την κλήρωση αρχικά του ΠΑΟΚ μία η ώρα. Και στις 2 είναι η κλήρωση για Άρη και Όφη. Πρώτα του Όφη ο αντίπαλος θα βγει. Είναι στο 4ο γκρουπ ο Όφη. Είναι στο 7ο γκρουπ ο Άρης. Άρα γύρω στις 2.30 πιστεύω θα έχουμε πλήρη εικόνα για το που θα παίξουν. Το διήμερο 16-17, το τριήμερο 15-17, οι ομάδες μας θα το δούμε με βάση όλα όσα προκύψουν από τις σημερινές κληρώσεις. Αυτά που έλεγες, ναι. Ξαναπέστα λίγο. Αυτές είναι ιστορίες ωραίες για τον κόσμο. Όχι, τώρα ήταν offside και βλακίες. Και τι κάνατε, λέει, το κάναμε. Μπράβο ρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα σε αθλητικούς, ρυθμούς. Συνεχίζουμε σε αθλητικούς ρυθμούς. Λοιπόν, Champions Path, Κώστα. Ναι. GNK Dynamo. Ωραία. Κροατία δηλαδή. Κροατία. Θες να πεις του Άρη? Όχι, τώρα θα πει τον το πρωταθλητό. Αφού έχω μπροστά μου όλα τα... Έχει τη λίστα. Τις λίστα από ασχολήθηκε. Από το Champions League. Ναι, για πες. Young Boys. Ωραίο. Αυτή είναι seeded. Πολλά γκολ. Ισχυρή δηλαδή. Ναι, Young Boys, ναι. Ερυθρός Αστέρας. Τους έχουμε. Ξύλο πολύ. Κάραμπαχ. Δύσκολο ταξίδι. Μακάμπι Τελαβίβ. Δόνης. Ίβιτς. Εκεί είναι ο Δόνης. Σε αυτούς είναι. Ο Ίβιτς που είναι? Ο Ίβιτς έφυγε από αυτούς. Στην Αγγλία. Αν πήγαινε Αγγλία. Unseated. Ναι. Μόλτε. Ωραίο. Ορίστε. Τους περάσαμε. Ορίστε. Champions League. Πέρασε ήδη. Κοροϊδεύατε. Midland.
Μίτλαντ. Εντάξει. Δύσκολη. Σκυλοτράχη. Φερεντσβάρο. Του περνάμε όλου αυτού. Ναι. Ομόνια. Του περάσαμε ήδη. Ξύλο στο πάρκινγκ. Και Δυναμό Μπρέστ. Από Μπέλαρου. Δύσκολη αυτή. Λίγκ Παθ. Εδώ είμαστε εμεί. Μπενφίκα. Είναι ισχυρή. Δυναμό Κιέβου. Και η Γάνδη. Ανσίντιτ. Ραπίτ Βιέννη. Πάοκ. Και Αλκμάρ. Μάλιστα. Άρα παίζουν. Παίζουν. Οι πέντε που είπα πρώτα, ναι, με τους πέντε από κάτω. Μάλιστα. Και οι τρεις με τους τρεις. Ναι. Εντάξει. Γάνδη. Άρα ή Μπενφίκα ή Δυναμό Κιέβου ή Γάνδη. Επειδή δεν τα γράφει τώρα εδώ, μπορεί να μου πει τι γίνεται μετά, ανάλογα με το ποιον θα κληρωθεί. Όχι, εσύ που διάβασε, φίλε, που διαβασμένο. Δεν τα έχει εδώ, ρε φίλε. Δεν τα έχει, ρε παιδιά. Τώρα εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή. Να πω τώρα να ψάχνω. Να πάρω στα Σπορ του Βορρά, τι να κάνω. Εδώ διάβασα τώρα το site τη UEFA. Εντάξει. Εντάξει, μετά, μετά, μετά με προκριθεί που πάει, στα playoffs του Champions League. Αυτό το ρωτάω, δεν το ξέρω. Στα playoffs του Champions League και θα παίξει με. Μετά γίνεται ισχυρό. Ανάλογα με το ποιον παίζει. Αν παίξει με Μπενφίκα τώρα, μετά με ποιον παίζει. Αν, και τον περάσει. Αν αποκλείσει ισχυρό. Με Κράσνονταρ. Με Κράσνονταρ. Αν αποκλείσει τη Δυναμό. Με δύσκολο. Με τον νικητή του ζυγαριού τη Γάνδη. Α, ναι, Γάνδη Μπενφίκα. Και αν αποκλείσει τη Γάνδη. Μπενφίκα Κράσνονταρ. Με τον νικητή του ζυγαριού τη Δυναμό. Μπενφίκα Δυναμό. Άρα θα παίξουμε την Μπενφίκα. Μπενφίκα. Αν δεν παίξει τώρα με Μπενφίκα, μετά δεν παίζει σίγουρα με Μπενφίκα δηλαδή. Μετά ναι. Αιτία. Είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά την Μπενφίκα προσπαθεί να αποφύγει. Εννοείται. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα και τον, και τον Άρη και τον Όφη. Να ανοίξω λίγο εδώ το. Τη UEFA. UEFA Europa League. Second qualifying. Round. Μάλιστα. Λοιπόν, teams. Πρώτος, πρώτο group. Μάλιστα. Λίνφιλντ. Ωραίο. Κούπς. Φλωριάννα. Ο Παναθηναϊκός. Ντούντλακ. Σλόβαν Μπρατισλάβα. Ντουντελάνζ. Αν Σίντιτ μία λέει έχει μόνο. Ό,τι να είναι. Ίντερ Εσκάλντες. Τι είναι αυτό. Γιατί έχει μόνο μία. UEFA Cook Shop. Delivery μέχρι τις 2 η ώρα. Ε, φίλε. Α, είναι τα. Ναι, μην τα διαβάζει τώρα. Το Champions Path. Μη... Άστα αυτά, δεν ναι, τα βάζω. Μην μελετά τώρα στον ωραία. Αέρα. Main Path. Group. Αποέλ. Άρχους. Ναι, Δανία. Και Λεχ Πόσναν. Ωραίο. Θα παίξουν με Χάμαρμπι, Κάιζαρ, κάτι από το Καζακστάν. Καλά, ναι. Και μία μούρα. Και εσύ που είσαι. Δεύτερο γκρουπ. Δυναμό, όχι, αυτό είναι. Είναι δεν είναι με βάση το δυναμό. Δεύτερο γκρουπ, ποιο ενδιαφέρον, α πούμε, ακριβώς. Ναι, αυτό... ναι, τι είναι. Για να ξέρει ο κόσμος, φίλε. Εντάξει, είπα το τι να ξέρει, πού παίζει η μούρα, είπα το η παλιοχά. Από ελ, φίλε, Κύπριε, κυπριακή ομάδα. Ναι. Ξύλο στο πάρκινγκ. Ξύλο στο πάρκινγκ. Λοιπόν, φεύγω. Πάω στο τέταρτο γκρουπ. Γρανάδα, Απόλλων Λεμεσού, ναι, και η Στεάουα, ναι, με Όφη, Τέουτα και Μπάσκα Τόπολα. Τέλειο. Σερβία. Τι ζούμε. Ωραία, κάτι Αμπερντίν βλέπω. Πιο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κάτι Μπάτε Μπορίσοφ λέω και κάτι Παρτιζάν. Και πάμε, 7ο γκρουπ. Χαποέλ Μπερσεβά, Κόλος Καβαλίβκα και Τότεναμ, δηλαδή η Μάρτον. Ναι, ρε φίλε. Με Άρη. Ναι. Λακ, διαβάζεται αυτή. Λατ, πώ διαβάζεται αυτή. Λατ Κλίντσερ. Αλβανική. Αλβανική. Α, άλλο αυτή. Και Λοκομοτίβ Πλόβντιβ από τη Βουλγαρία. Αυτές είναι οι πιθανοί αντίπαλοι. Κάτι Ρόζεμπορκ έχει μετά. Κάτι Ρέμς από τη Γαλλία έχει, βλέπω. Άρα μπλινγκ μπλονγκ είμαστε. Μπλινγκ μπλονγκ. Πόσο είχαν λήξει η Κώστα, διάβασε σε όλα μπαουτάρις. Τα Άρης Χαποέλ Μπερσεβά. 1-1 και 1-1. 3-1 και 1-2 είχε κερδίσει ο Άρης και στα δύο παιχνίδια. Τη Χαποέλ Μπερσεβά. Ναι. Στο παιχνίδι το πρώτο, το 3-1, έγινε ντεμπούτο. Ντεμπούτο, δεν είναι ντεμπούτο. Άνοιξαν, έγιναν εγκαίνιοι για τη θύρα 2 στη νέα της μορφή και για τους προβολείς που βάλανε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, Κώστα, τότε. Στο μακρινό 1994. Ποιος είχε βάλει τον γκολ του, τα γκολ του Άρη. Ο Ιβάν. Είχε βάλει ένα ο Ιβάν. Το ξέρω. Και ο Μιλόγεβιτς. Ο Μιλόγεβιτς το είχε βάλει στην τέτοια. Τι άλλο να πω, ρε, στο παιδιά. Ισραήλ. Ποιος είναι ο άλλος παίκτης που βάλει στο Ισραήλ. Ο Αντριόλη. Όχι. Ποιος αντιδίνεται ο... Ο Κιζερίδης. Όχι. Ούτε αυτό ήταν τότε. Ο Σάριτς. Ποιο Σάριτς, ρε. Είχε ένα φαλακρό αμυντικό, άσχετε. Με το νούμερο 3. Που ήταν πυροβολημένος από τον πόλεμο, λένε και τέτοιοι. Σάβιτς. Εντάξει, κοντά ήμουν. Και δεν ήταν τότε. Ήθελα να δω, το ήξερες. Λοιπόν. Πήγα, λέει, από το λάθος δρόμο. Ξέρω, λέει, ότι έκανα λάθος, αλλά τελικά από πού στρίβουμε.
Ο Μπουγιουκλής Κώστα. Ο Μπουγιουκλής, λαράκι μου. Το πρώτο. Περήφανα χωριά. 1-2. Και... πρέπει να βγω, έχω επίγον τηλεφώνημα. Έχεις επίγον τηλεφώνημα. Του Λάσκαρη. Του Λάσκαρη. Θα δούμε λοιπόν τις κληρώσεις. Αρχικά με ΠΑΟΚ μία η ώρα. Οπότε θα κάνουμε break μία παρά πέντε. Έχουμε κάτι άλλο πρέπει να σημειώσουμε, Στέριο. Από πάω, κλήρωση. Ο Φούντας πέτυχε χαρτρίκ στο κύπελλο Αυστρίας. Που έλεγε ο Φούντας. Το Φούντας. Μάλιστάν όλοι. Τη δήλωση του Δόνη θα την τονίσω όμως. Θα τονίσω του Καβαλά, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να ορίσει η ΕΠΟ τον τελικό 12 του Σεπτέμβρη. Έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός νοιάζεται, Χρήσανθε, ναι, για Άρη, για Όφη, για ΠΑΟΚ. Γιατί γράφει ο υπεύθυνος επικοινωνίας του. Τι γράφει, μισό λεπτό. Ότι θα παίξουν τέτοιο. Δεν θα παίξουν. Ο Άρης και ο Βλή θα αγωνιστούν στην Ευρώπη χωρίς να έχουν δώσει πριν ούτε ένα επίσημο μάτς. Επίσης, ο ΠΑΟΚ θα υποχρεωθεί να παίξει στο τρίτο προκριματικό. Μοιάζει ο Ολυμπιακός για τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτή είναι η είδηση. Μπράβο στον. Εμείς πάντως τις δηλώσεις του Καβάλα δεν τις βάλαμε στο Λαμπαουτάρι. Τις βάλατε στο ΠΑΟΚ 24. Δεν θυμάμαι, Χρήστα, δεν δούλευα χθες. Εμείς δεν τις βάλαμε πάντως. Δεν μας προκάλεσε κάποιο ενδιαφέρον το ότι θα πει ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν μας ενδιαφέρει και ο τελικός, αυτό είναι ο Άρης. Και δεν έχει κάτι να περιμένει από το συγκεκριμένο Άρης. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι. Χατρίκ Κώστα ο Φούντας στο κύπελλο Αυστρίας. Ταξιάρχης. Ο Φούντας, ωραία. Ο Δόνης όμως είπε ότι δεν γίνεται με δύο καλές εμφανίσεις να παίρνει ένα 18χρονο στην εθνική. Για τον Τζόλι. Αυτό δεν είδα να το τονίζετε. Ο Γιώργος Δόνης. Το είπε. Βέβαια. Και έχει δίκιο. Δεν θα τον έπαιρνε. Με δύο καλές εμφανίσεις σε ένα 18χρονο κατευθείαν. Για να πάρεις πέντε παίκτες του ΠΑΟ για να επειδή είναι μισό λεπτό, και πέφτει ο Μπακυρόπουλος. Διαφωνώ. Αυτούς που είναι ταλαντούχους και εξελίξιμους δεν πρέπει κάποια στιγμή να μπουν στην ομάδα. Πώς θα μπουν, κάποια στιγμή πρέπει να τον πάρει. Να αφήσει έξω το Φετφατζίδη. Μα κάποια στιγμή πρέπει να μπει όμως στην ομάδα. Πότε θα μπει. Δηλαδή πρώτη συμμετοχή πότε θα κάνει. Πρέπει να κάνει κάποια. Να τον πάρει κάποια στιγμή. Πάρτον. Μην παίρνει το Λιμιό. Τον αναπληρωματικό του δηλαδή. Τον αναπληρωματικό του Τζόλι δηλαδή. Ωραία, πήρε ένα πιο έμπειρο. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση ο προπονητής ξέρει καλύτερα, έτσι δεν λέμε. Βέβαια ξέρει καλύτερα. Τέλος πάντων. Όταν έπαιρναν το γιο του Δόνη με 0-0. Ε, ναι τώρα. Να μας πει για το γιο του πώς πήγε εθνική. Εντάξει, να μην το πάμε έτσι. Να μην το πάμε έτσι, να πούμε ότι εντάξει. Έβαλε το παιδί δύο γκολ και μια σύστηση αγώνα Champions League. Θα δώσουμε λογαριασμό στο Χρήσανθο και στο Δόνη. Αν θα πάει καλά, και επειδή έβαλε τώρα δύο γκολ. Θα βάλει άλλα δύο στην Πενφίκα. Και άλλα τέσσερα στην Δυναμό και θα πάει μόνο στον πάγκο του Τσαμπέζου. Ο Πασχαλάκη που δεν παίζει καν, γιατί τον πήραμε τότε. Είναι από του κορυφαίου. Δεν έχουμε άλλο. Ήταν από του κορυφαίου. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τον Έμαν, δεν έχει ελληνικό διαβατήριο και πήραμε τον Πασχαλάκη να κάνουμε. Είναι στην εθνική Αυστρία. Τον Καντιμίρη. Ναι, τον Κουέστα. Πήγε στην Ισπανία, αυτό είναι ελεύθερο, τι γίνεται. Ο Μιχαηλίδη και αυτό με δύο εμφανίσει κατευθείαν παιχτάρα. Να τον πάρουμε κι αυτό. Από πέρσι ο Μιχαηλίδη. Κορυφαίο αμυντικό. Στα 20 του. Δεν έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή. Στο λέω εγώ υπεύθυνο. Δεν έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή σαν τον Μιχαηλίδη. Τους είδες τον Μπακαλιάνη ή τον Σεγκέργη ή οτιδήποτε άλλο. Ο Μπακαλιάνης δεν είναι πολύ καλός. Απλά δεν έχω 15 site να τον προμοτάρουν. Και δεν έχω ανθρώπους. Να φτιάξετε. Δεν έχουμε λεφτά. Με 2.500 κατασκευάζεις ένα site. Και παίρνεις και 5, 7, 8, 10 άτομα και πληρώνεις τον κόσμο. Να φτιάξετε. Το έχω στο Λαμπαουτάρι. Μας έχετε ζαλίσει. Δεν έχω 15 site. Να φτιάξω πρώτα. Να φτιάξετε. Στέριο, λες σε κάποιον που έχει site και πληρώνει πρώτη του μηνός εργαζόμενος του. Αυτό το πράγμα. Έλα να σε βάλω εσένα που μου δίνεις οδηγίες. Έλα να σε βάλω εσένα να κάνεις. Στον Άρη το λέει, δεν το λέει σε εσένα. Έλα να κάνεις. Για τον Άρη μιλούσε. Για τον οργανισμό Άρη το λέει. Δεν το λέει για εσένα. Επικοινωνιακά. Για τον Άρη μιλάς. Εμείς δεν έχουμε 15 site. Να φτιάξετε. Δεν είπα πάω. Έχετε είπα. Δεν είπα πάω. Δεν έχουμε είπε εμεί 15 site. Και θέλω να φτιάξετε. Τόσα λεφτά έχει ο πρόεδρο σου. Τι? Τόσα λεφτά έχει. Μαύρα δεν έχει. Να το φτιάξει με άσπρα, να δει. Έγινε. Καλά, λέει. Γιατί η επικοινωνία είναι το πάνω μέσα. Μα έχει ζάλει. Τα δίνει στο Φετφατζίδι για να σου ρίχνει 4. Η επικοινωνία είναι το πάνω, όντω. Τον λέμε το. Να φτιάξετε λοιπόν site. Τότε σου λέω, του λέω του προέδρου μου να φτιάξει, ναι. Τι πρέπει να φτιάξει και site και κανάλια και εφημερίδες. Απλά να μην τα κλείσει το Έθνος και μην υπάρχει στον δρόμο. Όπως μείναν οι συνάδελφοι, αλλά δεν είδα να φωνάζετε. Που μείναν τόσοι πολλοί συνάδελφοι. Αλήθεια, που έκλεισε και το Έθνος και το Έθνος της Κυριακής. Το έμαθα και εγώ χθες αυτό δυστυχώς. Και τόσοι συνάδελφοι έχουν μείνει, δεν είπατε τίποτα όμως γι' αυτό. Για τα άλλα ξέρετε να λέτε. Το έμαθα δυστυχώς και εγώ αυτό. Στέριο. Εντάξει, φτάνει η αγιογραφία του Ιβάν. Φτάνει. Επειδή τι σχέση έχει ο Ιβάν τώρα, ρε. Άλλο σου είπε τώρα. Το Έθνος ποιανού είναι. Σου είπε φτιάξτε κι εσείς μέσα. Ποιανού ήταν το Έθνος. Επειδή είπες για προπαγάνδα. Είπα να μην τα κλείνουν όμως μετά και μένουν συνάδελφοι στο δρόμο. Εντάξει, επιχειρηματικά μετά, άμα δεν. Καταρχήν δεν το φτιάξε, το πήρε έτοιμο. Το πήρε. Το κλεισέ, έκλεισε το Έθνος Κυριακής. Και το Έθνος και το Έθνος Κυριακής. Πω, μια από τι ιστορικές εφημερίδες.
Κυρία. Αλλά το Κλωμαρινάκι τότε θα το διαβάζαμε. Ναι. Και μείναν στον δρόμο και τέτοια. Η Ένωση Ραδιοτέτοιων για το Βήμα FM, αυτά. Κοίταξε. Ο ένας γράφει το άλλο, έτσι. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η βλακία. Αλλά εγώ την ευκαιρία να μας κουράνε το δάκτυλο. Ναι, αλλά την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, Χρυσάνθε. Από εδώ και από εκεί. Εμένα το λες. Από εδώ και από εκεί. Εμένα το λες. Anyway, δεν είναι το θέμα μας τώρα αυτό. Το θέμα μας είναι ότι είπαμε κοινωνιακά. Ναι, αλλά πήρα αποζημίωση. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και καλή κιόλας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, Κώστα, του αυτή τη στιγμή. Ότι δεν γίνεται να πηγαίνει κατά γενική ομολογία ο Λιμιός και να μην πηγαίνει ο Φετβατζής. Άντε πάλι. Είναι ένα θέμα. Τι να το κάνουμε τώρα. Χρήσατε, ο Λιμιός ήταν ένα. Είναι ένας παίκτης που παίζει όλη την πλευρά. Ήταν στη δεύτερη ομάδα της Ελλάδας φέτος. Και προφανώς ο προπονητής έκρινε ότι έπρεπε να τον πάρει γιατί μπορεί και να μην έχει άλλον Έλληνα στην πλευρά του. Και να είναι και έτοιμος. Ο Τζόλης. Δύο μήνες κάνει προετοιμασία, έπαιξε φιλικό, έπαιξε αγώνε Champions League, έπαιξε το ένα, έπαιξε το άλλο και πήρε αυτό να σου λέει είναι έτοιμος. Και είναι γρήγορος, είναι μαχητής, είναι καλός αμυντικός. Ο Τζόλης τι είναι. Ταλεντάρα. Είναι ένα νέο ταλέντο. Ο Μιχαηλίδης και αυτός ένα νέο ταλέντο. Τον πήρε για να προσαρμοστεί στην εθνική γιατί θα τους χρειαστούμε αυτούς σιγά σιγά. Ο Σβάρνας, για να μιλάω μόνο του ΠΑΟΚ. Το ίδιο. Που τον κάνανε γιογιό οι παίκτες του Άρη. Ποιος ρε ο Σβάρνας στην εθνική να τρελαθούμε επειδή είναι στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω παιδιά. Τρελαθούμε τώρα. I don't know. Ξέρεις ποιος είναι σαν να παίρνουν. Σαν να παίρνει ποιο να σου πω τώρα. Τον 14ο παίκτη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Για να τον παίρνει εθνική. Και οι 14 είναι καλοί του Παναθηναϊκού. Και οι 14. Λοιπόν. Εντάξει, anyway, το θέμα μας είναι ότι πραγματικά οι επιλογές έχουν προκαλέσει συζητήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλα να τα μηδενίζουμε. Και όλους. Ένας φίλος λέει: η καλύτερη κλήρωση είναι Μπερσεβά μέσα, ναι. Χαϊλάω δηλαδή, γιατί την έχεις μέσα και μετά στην επόμενη φάση είσαι στους ισχυρούς. Αλλά εμείς επειδή καλό. Είμαστε ο Άρης, θα πέσουμε με την Τότεναμ έξω. Ναι, καημένοι κι εσείς. Και εσείς όλο, κάνει... όλο γκαντέμιδες κι εσείς είστε. Και εσείς άτυχοι. Λοιπόν. Χρήσανθε, γράφει λέει ο Αλέξανδρος για τον Φετβατζίδη στο κύπελο, γιογιό τον κάνανε παίκτη τη ΑΕΚ. Ποιο τον κάνανε γιογιό. Καλό. Στέριο, ο Σβάρνας. Ο κανένα γιογιό δεν κάνανε. Ο Σβάρνας. Στο, ήταν 2-0 στο 96 στέριο και βάλανε ακόμα στο 96 τον κάνανε γιογιό. Ναι. Το μάτι ήταν 2-0 και χάθηκε στο 96. Και γιατί δεν, κάνανε, δεν με κάνανε οι παίκτες γιογιό. Χάθηκε η πρόκριση. Με κάνανε αυτό που φιλιέσαι στο στόμα γιατί μπήκε στα ποτήρια και έπιασε τα κογκόλια του διαιτητή και του βοηθού. Γι' αυτό αποκλείστηκα, πες ναι. Και μετά είπες ότι δεν έγινε τίποτα. Ποιος είπε δεν έγινε τίποτα. Εσύ. Κάνεις λάθος. Είπαμε δεν χτύπησε τον. Μετά είπες ότι όχι, δεν με χτύπησε. Γιατί είπες πριν ότι τον χτύπησε. Είπες. Ο Καρυπίδης. Γιατί διέψευσε όλα τα δημοσιεύματα που λέγανε. Τον έπιασε ούτε τα τέτοια. Ούτε... τα τέτοια το βάλαμε, ρε φίλε. Το δεν έγινε τίποτα. Και το Χαστούκι τότε δεν βγήκε ανακοίνωση από την Παϊάρη. Δεν υπήρχε λόγο. Από την Παϊάρη βγήκε ανακοίνωση που είπε ότι διαψεύδουμε ότι μα έριξε Χαστούκι. Γιατί τι είναι η Παϊάρη, να ότι θέλει να κάνει. Καλά, τώρα αυτό είναι σοβαρό τώρα. Εντάξει. Τι να κάνει, διαψεύδουμε. Ο πρόεδρο βαράει τον πρόεδρο και δεν έλεγε τέτοιο. Δεν το βάρεσε. Ένα το έλεγε. Το είπε. Πού το είπε, μετά. Τρεις μήνες κανονικά, μετά. Όχι, κανονικά το μετά είπε. Και τότε. Κάνεις λάθος. Και τότε δεν είπε. Και τότε το είπε. Λοιπόν. Την ίδια μέρα το είπε. Όχι, Χρυσταθές, αυτό είσαι λάθος και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Χειροδικίες βάρος του. Ναι. Απίστευτο και τέτοια. Εκείνο το. Και λέγατε τώρα δύο φορά. Αλλά είχε πάλι λάθος πληροφόρηση. Όπως με τον Τουρμισάη. Καμία λάθος πληροφόρηση δεν είχα. Καμία λάθος. Ποτέ δεν έχω λάθος πληροφόρηση. Ο Τουρμισάη ήρθε ελεύθερος με οψιόν αγοράς. Σαν του Φασίδη. Ακριβώς, είναι τέτοια. Και επιστροφής πίσω με μεταπιστροφής. Όπως ο Εξάνθη δεν έχει. Παιδιά, έγινε κλήρωση και εμείς λέμε για τον Τουρμισάη τώρα. Μία η ώρα είναι κλήρωση. Παραπέντε είναι. Draw restart shortcut. Παραπέντε είναι. Κάτσε, ναι, συναντάμε στο διάλειμμα για να έρθουμε στην κλήρωση κατευθείαν. Ή να κάνουμε την κλήρωση και, με, και μετά να αυτό. Όχι, βάλε διάλειμμα τώρα, προλαβαίνεις. Μέχρι να χάσω την κλήρωση. Μέχρι να γίνει τώρα η εισαγωγή και αυτά τι δεν χάνει τίποτα. Έχετε δίκιο, βάζω την κλήρωση. Βάζω το διάλειμμα. 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 Τι ζούμε, ρε φίλε. Διάλειμμα. Τι συντονισμό ήταν αυτό, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, ακριβώς πάνω πέσαμε. Ακριβώς. Για πάμε, Στέργιο, λίγο να μας ενημερώσεις για το Champions League. Ποτέ θα το βάλει. Άντε πάλι, σταμάτασε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία. Θα έχουμε το κλασικό δεκάλεπτο όπου κάποιος κυριούλης θα μας λέει τη διαδικασία αυτό κτλ. Οκ. Άρα από τις 1 και 10 νομίζω θα ξεκινήσει η κλήρωση. Λογικά με τον δρόμο των πρωταθλητών και στη συνέχεια με τον δρόμο των μη πρωταθλητών, όπου μέσα είναι και ο ΠΑΟΚ. Αύριο είναι η κλήρωση για τα play-off του Champions League. Όμως, επειδή λογικά θα το ανακοινώσει και ο κύριος ή σήμερα ή αύριο ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα έχουν και φέτος κλειδάριθμο να μην παίξουν οι ομάδες μεταξύ τους. Ο Μίχαελ Χέζελ, το κάτι, λοιπόν, αυτό που τράβηξε Μπεσίκτας στο προηγούμενο γύρο, ο ίδιος είναι. Λοιπόν,
Άρα ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα ξέρει από σήμερα σε λίγη ώρα και τον αντίπαλό του στα play-off εφόσον καταφέρει να δώσει το παρόν σε αυτά. Θες να βάλω να ακούσουμε. Και όχι ακόμα. Όχι, δεν έχει. Τη διαδικασία περιγράφει. FC Bayern, λέει. Τη διαδικασία περιγράφει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν ο ΠΑΟΚ κληρωθεί με την Μπενφίκα. Μάλιστα. Θα αντιμετωπίσει στα play-off την Κράσνοταρ, η οποία είναι ήδη στα play-off και περιμένει αντίπαλο. Εάν ο ΠΑΟΚ κληρωθεί με τη Δυναμό Κιέβου. Μάλιστα. Θα αντιμετωπίσει στα play-off τον νικητή του ζευγαριού τη Γάνδη. Και αν κληρωθεί με τη Γάνδη, θα αντιμετωπίσει στα play-off τον νικητή του ζευγαριού τη Δυναμό Κιέβου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εάν ο ΠΑΟΚ κληρωθεί σε λίγα λεπτά είτε με τη Γάνδη είτε με τη Δυναμό Κιέβου, αποφεύγει την Μπενφίκα και νομίζω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Λοιπόν, αύριο είπαμε κλείωση για τα play-off, αλλά ουσιαστικά από σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αύριο είναι και του τρίτου προκριματικού στο Europa. Ναι. Λεπτομέρεια μικρή, αλλά τη σημειώνω. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει τον γύρο αυτό, δεν θα πάρει το μισό εκατομμύριο μπόνους της UEFA για τις ομάδες που θα είναι στα play-off, γιατί τόσο είναι το ποσό, 480.000 ευρώ για κάθε ομάδα που συμμετέχει στα play-off, γιατί έχει καβαντζώσει τα χρήματα από το Europa League. Έτσι αποφάσισε η UEFA, για μένα σωστά, σου λέει δεν μπορείς να πάρεις και τα δύο μπόνους, αφού έχεις καβαντζώσει το μεγάλο 3 εκατομμύρια για τη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League, δεν θα πάρεις το μπόνους αυτό που αντιστοιχεί στις ομάδες που θα περάσουν στα play-off. Τώρα εντάξει, το πάμε λίγο μακριά γιατί δεν έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ ποτέ στις 6 προηγούμενες προσπάθειες να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Το ποσό με το οποίο ξεκινάει μια ομάδα είναι 15.250.000 ευρώ. Ωραία. Με το που μπαίνεις. Έτσι και μπούμε, 15 ρεάς. 15.250, ναι, με το που μπεις. Κάθε νίκη μετά τιμολογείται στα 2,7 εκατομμύρια και κάθε ισοπαλία 900.000. Μια φορά δεν μπορούμε να μπούμε και εμείς. Στο μαγικό κόσμο του Champions League, αλλά ξαναλέω, είναι λίγο μακριά ακόμα να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Ας περάσει το εμπόδιο ή της Μπενφίκα ή της Δυναμό. Στα play-off είναι διπλά. Ή της Γάνδης, στα play-off είναι διπλά. Τα μοναδικά διπλά. Ναι, στα γιατί δίνει σημασία η UEFA στο Champions League και το Europa League το έχει ψηλό. Να μην πω ότι το έχει. Και γενικότερα τα προβληματικά. Όπου όλο το πανηγύρι γίνεται για 6 κενές θέσεις που υπάρχουν, οι υπόλοιπες 26 είναι καβατζωμένες. Έχει κάνει το χατήρι των μεγάλων η UEFA και δίνει απλόχερα την εγγυημένη παρουσία. Zenit, Lokomotiv, Σαχτάρ, Μπασάκ Σεχίρ, Λάτσιο, Αταλάντα, Ίντερ, Γιουβέντους, Μαρσέιλ, Μπάγερν, Λιψία, Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ, Άγιαξ, Τσέλσι, Μπριζ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, η Ρεν, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Σεβίλη και η Πόρτο είναι ήδη στους ομίλους του Champions League, 26 τον αριθμό, και περιμένουμε τους υπόλοιπους 6. Έτσι έχει η ιστορία. 15-16 του Σεπτεμβρίου θα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ ακουστεί πρώτος στην κλήρωση σε λίγα λεπτά θα είναι γηπεδούχος. Ξεκινάει η κλήρωση για το μονοπάτι των πρωταθλητών. Τα μπαλάκια. Τα παγωμένα μπαλάκια. Ωραία τα μπαλάκια. Ψάχνει το παγωμένο ο Κυριούλης. Έλα. Ναι. Ωραία ακούγεται. Δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των ομάδων στην Ιόν της Ελβετίας. Παγωμένα. Μόνος είναι ο κύριος. Παγωμένα. Ποιος είναι. Τι ψιθυρίζει. Να ξυπνήσει το μωρό. Φερεντσβάρος, η οποία απέκλεισε τη Celtic του Μπάρκα με 1-2 στην Γλασκόβη. Απίστευτο και αυτή. Καλή έκπληση, αλλά φαίνεται πως η Ούγγρη σιγά σιγά. Όπως θα κερδίσω εγώ με στην Τότεναμ. Κάτω από 6 δεν θα φας. It will be GK Dynamo from Croatia. Με τη Δυναμό, Κροατία. Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι αυτή. Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι. Φερεντσβάρος, Δυναμό Ζάγκρεπ δηλαδή. Φερεντσβάρος, Δυναμό Ζάγκρεπ. Διπλό. Άσος. Διπλό. Διπλό εμίχρονο άσος τελικό. Τον Ντάτκοβιτ θα μας πει. Διπλό. Άνε, για βγάλ τον λίγο. Επόμενο μπαλάκι. Εντάξει, είναι δύο τα μπαλάκια εκεί που του είπανε πέρα πέρα τότε. Number 2 of the Champions Path, third qualifying round. Γάρε φίλε. So, first team, the home team will be Karabakh FK from Azerbaijan. Πολύ ωραίο στον ΟΤΕ πάντως, Κώστας, η κλίμαση της Λίντς.
Λοιπόν, Κάραμπαχ. Παίξε λίγο, εδώ ο Σέργιος το βλέπει. Παίξε και τα κανάλια. Παίζω, να. Εκεί είσαι, γιατί δεν το λέω. Εγώ ήμουν live, τα ακούω. Τι άκουσα, από πού άκουσα, από μένα. Ξέρω, εκεί τηλεόραση ο Τέ. Μόλτε. Μόλτε. Κάραμπαχ, Μόλτε. Πέρασε η Μόλτε. Πέρασε η Κάραμπαχ. Τελείωνε. Τι γύρισμα είναι αυτό, ρε φίλε. Τελείωνε. Μα δουλεύει. Να πάμε σοβαρά. Μασάει κιόλας. So it will be Ομόνια FC from Ομόνια. Το πάρκινγκ. Στην έδρα της Ομόνια. Σωστό. Αυτό είναι το βασικό. Τη βλέπουμε Ερυθρό Αστέρα. Κι εγώ. To play a single leg match. It will be FK Krivena Svetstar from Βόρε Στέργιο. Μέσα έπεσε. Βόρε Στέργιο πέσε. Δεν είχε άλλη. Έχει άλλες τρεις. Χρυσάφε. Να αποκλειστεί το χάλι αυτού του Ερυθρού Αστέρα. Μην το βρεις ο Ολυμπιακός μπροστά του και έχουν βγάλει κανένα πέναλτι σαν εκείνο το Θεούλη που έκανε βόλε. Να αποκλειστεί και να μας δώσει τον Ματέο. Και τον διώξανε. Θα περάσει ο Ερυθρός Αστέρας. Ομόνια Ερυθρός Αστέρας. Ωραία φίλε. Ποιο θα περάσει. Πράσινο με κόκκινο. Παναθηναϊκή με Ολυμπιακού θα πλακωθούν στην Κύπρο. Ναι. Ποιο θα πλακωθούν, αφού είναι και κλεισμένο. Ρε. Καλά, εντάξει. Απ' έξω. Απ' έξω πλακώνται πάντα. Ρε. Απ' έξω. So, this encounter will be FC Midtjylland. Η Midtjylland παίζει στην έδρα τη. Ωραία, Denmark. Ή θα παίξει με Maccabi Tel Aviv. Ή θα παίξει με Young Boys. Ποιο κάρφωσε, Κώστα. Ο Πολ Τζόρτζ. Αυτός ο λευκός είναι ο Πολ Τζόρτζ. Ο Ζούμπατς. Ζούμπατς. Τους λέκες θα πει. BSC Young Boys from Bern to play versus Midtjylland in Midtjylland. Και ο τελευταίος ζευγάρι, Maccabi Tel Aviv, Δυναμό Μπρέστ. Δεν έχουμε μια άλλα. Την έδρα θέλουμε. Two teams are clear, just now to determine... Midtjylland δηλαδή παίζει. Midtjylland με Young Boys. Πέρασε ο Δόνης. Με το πιο εύκολο έπεσε. Κάτσε να παίξει η έδρα. Με το πιο εύκολο έπεσε. Η ομάδα του Μαραντόνα είναι δυναμό Μπρέστ. Που απέτυχε στον Ατρόμητο. Με το πιο εύκολο έπεσε. Ουφ. Το Δόνι, ρε. So, it will be a Maccabi Tel Aviv. Και στην έδρα, και στην έδρα του. Σφίγγει την γροθιά ο Αγγελίνας αυτή τη στιγμή. Αγγελία το λένε. Ο Τζακ Αγγελίδης. Αγγελίνα δεν είναι το βοηθό του Δόνι. Yes, ο Μάκης Αγγελίνας. It will be FC Dynamo Brest from Belarus Brest. To travel to Israel. Άντε, έλα, πάμε στέλνω, ερχόμαστε. Λοιπόν. Άντε, πάμε στα δικά μας. Οπα. So, this already concludes the draw for the third qualifying round matches. Okay, τα διαβάζει, τα διαβάζει! We are στημένο. Not done yet, since Λεμόνι. We have a champions and the league path. And we'll now draw the matches of the league path, which involves six teams. Έξι ομάδες. Technical procedure will be the same as for the Champions Group. The six teams are split into three seeded and three unseeded. Λοιπόν, αφήστε σε μένα για να βγάλω Γκάντι. For these matches are also the same. Να πω δύο φωνήτες στον Πόλωνη. Σίγουρα είναι Γκάντι, παιδιά. Λέγε τι λέει αυτός όμως. September. Λέει September. 15-16 Σεπτεμβρίου. Ρίγνει τα μπαλάκια. Από κάτω το πήρε. Ρίγνει το άλλο το μπολ, τα άλλα μπαλάκια. Να το χέρι του το άλλο δες, όπως τα έχει δεκτουργεί. Ανακατεύει τα μπαλάκια. Έχουν βγει βίντεο με τέτοια. Έχουν βγει βίντεο με τέτοια. Να το, κοίτα τι κάνει, κοίτα, κοίτα. Όπως το δει. Τώρα που δεν το φέρετε. Έβγαλε το πλάνο, δεν γίνονται αυτά. Μπενφίκα, Δυναμό Κιέβου, Γάνδη. Από τη μία, Rapid Pauk, Alkmaar από την άλλη. Έχει βγάλει τα χαρτάκια από την τσέπη. Ναι, ρε, τι μαγεία, έτοιμα τώρα θα το δείξει. Μπενφίκα, Πάουκ, Μαφία. The Netherlands. Να το. Κόλλησε και το πλάνο. Πάω και παιδούχος. Τι κάνει ρε. Λοιπόν, ένα μπαλάκι στο μεσαίο μπολ. Αυτό και σαλάτα Κώστα είναι φοβερό, ε. Είναι, τώρα ξέρει όμως. 23 ευρώ. Ξέρει ποιο είναι από ποιο ναι, ρε, φίλε. Δεν ξέρε. Λοιπόν, πάω. Σταματήστε λίγο. Λοιπόν, από τους άλλους είναι. Ξεκινάει η κλήρωση όχι, το του δρόμου των μη πρωταθλητών. Will be, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, γηπεδούχος στη Μεγάλη Τούμπα.
Δεν γίνονται αυτά. Το πρώτο κομμάτι βγήκε. Και πάμε και στο δεύτερο. Τότε να μάρει κατευθείαν. Εννοείται. Γάνδι, λοιπόν, Γάνδι, Γάνδι. Γηπεδούχο ο Πάοκ 15 ή 16. Όχι, δυναμό, δυναμό με του Σλόρου. Σλόρ είναι εκτό έδρα. Και τώρα μαθαίνουμε τον αντίπαλο. Μπενφίκα. Όχι, ρε. Βγήκε το πρώτο. Θέλω. Το δεύτερο, παιδιά, δεν βγήκε. Πάοκ Μπενφίκα. Δυστυχώ. Ναι, αλλά γλιτώνει μετά τη διασταύρωση. Μετά δεν θα έχει. Μετά, μετά παίζω με την Καραμπαχ. Θα περάσει, ρε. Τουλάχιστον, ακόμα και σε αυτό τυχερό σου να πάρει. Το, το παιχνίδι είναι τουλάχιστον στην Τούμπα. Δεν στάθηκε τυχερό ο Πάοκ. Δυστυχώ δεν στάθηκε τυχερό. Μία Μπενφίκα η οποία είναι σούπερ ενισχυμένη. Έχει κρατήσει όλου του ποδοσφαιριστέ από πέρσι. Επέστρεψε ο Ζεσού. Και έχει πάρει, θα σας ναι, πω αμέσως. Πήρε, πήρε ένα κάρο πράγματα, πήρε όντως. Ποιος το έλεγε ότι σίγουρα με την πήρε, Πίτσι. Όλοι, ο Πίτσι όλοι. Έμεινε, πήρε, πήρε από εδώ, πήρε από εκεί, πήρε πράγμα, ναι. Δεν γλιτώνουν την τότε, ναι. Λοιπόν, έχει πάρει έναν εξτρέμ από την Γκρέμιο 20 εκατομμύρια ευρώ, τον Everton. Αυτόν τον Everton. Δες και τα άλλα, στα δεξιά έχει δεν σου παίζει ρόλο. Όχι. Δεν σε επηρεάζει η κλήρωση. Όχι, όχι. Άρα τώρα τι γίνεται. Μπενφίκα, πάω Μπενφίκα και μετά. Κράσνονταρ. Κράσνονταρ. Μέσα εδώ ή εκεί. Μέσα έξω. Διπλά. Ταξιδάρα. Στη Ρωσία. Η γενέτρια του τέτοιου. Του Λάζαρο Παπαδόπουλο. Κράσνονταρ και εγώ στην Κόλλα. Λάζαρο Παπαδόπουλο. Βγάλε να κάνουμε ανάλυση. Λοιπόν, έχει αγοράσει τον Πεντρίνιο από την Κορίνθιανς άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ. Έναν φόρο από την Φράιμπουργκ. Τον Βάλτσμιτ 15 εκατομμύρια ευρώ. Oh. Να έχει Πορτογάλο προπονητή που του ξέρει πάρα πολύ. Ναι, αλλά πολύ θα κάνει μεταγραφέ τώρα που πέρασε στην. Και έχει φύγει μόνο ο Μπρούνο Βαρέλα 25 χρονών ελεύθερο. Και ένα Γκονζάλε 26 χρονών Κολομβιανό, ο Γιόνι Γκονζάλε. Τον έδωσε δανεικό. Ναι, αλλά χάσανε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό πήραν όλου αυτού. Γι' αυτό πήραν όλου αυτού, ε. Γιατί χάσατε το πρωτάθλημα ενώ ήταν μπροστά. Ενώ ήταν μπροστά. Και χάνατε τις Τεντέλες και τις Μαριαντέλες. Λοιπόν, είπαμε έχει επιστρέψει ο Ζεσούς στην Μπενφίκα. Νομίζω πλέον επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Μπενφίκα. Ναι. Οι παίκτες που ξεχωρίζουν, παιδιά, αν μπει κάποιος στο ρόσερ, είναι όλοι 20 εκατομμύρια και πάνω. Δηλαδή, ο Ρούμπεν Δίας είναι ο Πορτογάλος στόπερ. Ναι. Ο Γκριμάλντο, ο οποίος είναι τραυματίας, θα δούμε. Δέλτα, αν ξύ, θα υπολογίζεται είναι πέρσι, ο αριστερός μπακ. Πέρσι έπαιξε. Ο Everton σας είπα που τον αγόρασε από την Κρέμιο. Ράφα Σίλβα αριστερός εξτρέμ. Ο Πίτσι, δεξιός εξτρέμ. Ο Πίτσι είναι ο Βάγκλ ο αμυντικός χαφ. Ο Βινίτσιος ο σέντερφορ. Αμυντικός χαφ Πορτογάλος από την Γκάνα, από την Αγκόλα ο Φλωρεντίνο. Ο Πεντρίνιο είναι μεταγραφή. Ο Βλαχοδήμος φυσικά. Απικία αφού είναι. Έχει πάρει τον Βερτόχεν ως ελεύθερο του Τότεναμ για μένα από τους κορυφαίους αμυντικούς στόπερ. Ο Βέλγος, ο Γιάν Βερτόχεν. Μεγαθύριο δηλαδή. Είναι ομάδα για ομίλου του Champions League. Βγάλε τον Βλαχοδήμο λίγο, βγάλε τον Βλαχοδήμο. Το ότι ο Πάοκ θα παίξει στην έδρα του ασφαλώς και του αυξάνει τις πιθανότητες που θα είχε. Και θα έρθουν και οι υπερότητες αυτοί. Στήλης, δεν ξέρω αν θα έρθουν. Αφού πέρσι κερδίσαν ένα 4. Εδώ μέσα. Αυτοί δεν είναι. Τώρα παίζουν, φέτος παίξανε στέργιο, τι κάνουν. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δυναμό και Εύω Αλκμαρ και Γάνδη Ραπίτ Βιέννη είναι τα άλλα ζευγάρια. Το Μπόλωνη. Θα περάσει και ο Μπόλωνη. Θα περάσει, ναι. Θα περάσει και ο Μπόλωνη. Ποια Ραπίτ τώρα με στο Βέλγιο. Μάλιστα. 0-4. Πάοκ Μπενφίκα λοιπόν. Μιλάμε για ένα κλαμπ που έχει πάρει δύο φορές το κύπελο πρωταθλητριών στις αρχές της δεκαετίας του 60. 37 φορές πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, 26 φορές κυπελούχος Πορτογαλίας, 7 φορές έχει πάρει το Πορτογαλικό League Cup και 8 φορές έχει πάρει το Πορτογαλικό Super Cup. Για μένα, σαν brand name, είναι μέσα, όχι στη δεκάδα, αλλά μέσα στη δεκαπεντάδα στην Ευρώπη, η Μπενφίκα, εντάξει, είναι και σαν κλαμπ και σαν ιστορία, με Ουσέμπιο κτλ. Αλλά πρόκειται για μια σούπερ ομάδα που, ξαναλέω, το καλό για τον Πάοκ είναι ότι θα την αντιμετωπίσει στην Τούμπα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, οπότε δεν νομίζω να έχει επίσημο μάτς μέχρι, θα δούμε, αν ξεκινάει στις 12, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα ο Πάοκ δεν στάθηκε τυχερός. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν είχατε αμφιβολία ότι ναι, ο Πάοκ θα κληρωθεί με την Μπενφίκα. Εντάξει, το είπαμε και πριν την εκπομπή, το λέμε με τον Νίκο Μοσχοβίτη εδώ και ένα μήνα. Είστε εγκαντέμιδες. Ότι θα είναι Πάοκ Μπενφίκα. Βάλατε όλη την αρνητική ενέργεια. Πείτε Γάνδη. Συγγνώμη, ρε Στέργιο. Περίμενε. Κόλο. Κοβαλίνκα. Δεν μου λε Στέργιο, δεν περνιέται δηλαδή. Εντάξει τώρα, μωρέ. Την κάνατε και αυτό. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι. Θα πω εγώ. Ναι. Αν πάρεις 30-70.
για την Μπενφίκα. Μέσα στην έδρα σου. Πολύ το λες το 30, χωρίς κόσμο είναι Κώστα. Και τι έγινε, ξέρουμε τα δοκάρια. Άρης Τότεναμ, τι ποσοστό θα δίνεις? Πού, Άρης Τότεναμ. Είπα, Άρης Τότεναμ. Άρης Τότεναμ. 25-75. 5%. Γιατί μόνο 5 το Άρης Τότεναμ και 30 το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο, Ρίση Χρήστα. Τι να κάνουμε. Τι λες, φίλε. Και η Τότεναμ είναι καλύτερη από την Μπενφίκα. Η Τότεναμ είναι καλύτερη από την Μπενφίκα. Ναι. Η Τότεναμ είναι καλύτερη από την Μπενφίκα. Δεν θα παίξω στο Europa League με ομάδα καλύτερη από την Μπενφίκα. Για μένα είναι καλύτερη. Από, για ομάδα ομίλου ναι. του Champions League. Είναι η ομάδα που πρόπερση έπαιξε τελικό Champions League, Χρήστα. Πρόπερση. Με τη Λίβερπουλ. Και έχει φύγει από εκείνη την ομάδα μόνο ο Βερτόχεν που πήγε στην Μπενφίκα. Και μας λες που και ο Χάρι Κέιν είναι εκεί και ο Σον και ο Ντέλε. Έχει πάρει και ο Μουρίνιο δύο-τρεις που τρέχουν πολύ του είδε στα φιλικά. Και το 33% λοιπόν μου βάζει η UEFA για να παίξω και το ξεφωνίζω. Μου με λες ότι κλαίγομαι. Ναι. Η αλήτα σε αυτή τη UEFA. Έτσι. Στο Λονδίνο άσε, μην πας καθόλου. Γιατί? Στο Λονδίνο θα προκριθεί. Θα γράψει το κοντέρ. Καλά. Θα γράψει το κοντέρ και με την Ατλέτικο έτσι λέγατε. Είναι η ψυχή σου. Και με την Ατλέτικο έτσι λέγατε. Και του κέρδισα μέσα έξω. Και με την Μπάγκερ έτσι λέγαμε. Και με την Μπάγκερ δεν έλεγα. Το Γαμπάγκερ. Σε ομίλη ήταν εκεί, σε ομίλη. Λοιπόν, δεν θα παίξει ο Άρης με την Τότεναμ καταρχήν. Εγώ ελπίζω να παίξει. Τι συζητάτε. Με την Κόλος θα παίξουμε. Με την Κόλος θα είναι σίγουρο. Στην Ουκρανία κιόλας για να λείπουμε μια βδομάδα. Λοιπόν, να πούμε. Και θα λένε μετά τέτοιο. Λοιπόν. Το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας ξεκινάει στις 20 Σεπτεμβρίου. Η Μπενφίκα αγωνίζεται στην πρεμιέρα με τη Φαμαλικιά εκτός. Άρα λοιπόν. Ξέρουμε και εκεί. 15-16 δεν θα έχει επίσημο μάτς η Μπενφίκα. Λοιπόν. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Τώρα μπαίνει ο αυτός η Μπενφίκα να δει πότε παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μπαίνει. Λέει, και παιδιά, λέει, πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα. Κάτσε να το πω. Δεν γίνεται τώρα. Γιατί 7 κάνουν. Πού να του δω αυτού. Τα παίζαμε στις 12, αλλά τελικά. Οι 7 κάνουν μπλόκο. Η Μπενφίκα. Έχει παίξει στην πρώτη μέρα του Αυγούστου τον τελικό του Πορτογαλικού Super Cup. Το έχασε από την Πόρτο με 2-1. 25 Αυγούστου, δηλαδή πριν από 5 μέρες, κέρδισε την Πελενέσε 4-0 σε φιλικό. Και 26 Αυγούστου κέρδισε 5-1 τη Φαρένσε. Κατάλαβα. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Μπενφίκα. Πυροβολάμε δηλαδή, αβέρτα. Επειδή ο Στέργιος λέει έκανε αναφορά στη μεγάλη Μπενφίκα του Εωσέμπιο, ναι. Να του θυμίσουμε ότι εκείνη η Μπενφίκα αποκλείστηκε από τον Άρη. Έτσι, Στέργιο. Ναι. Από τον τεράστιο Άρη. Έτσι, Στέργιο. Τον κομπάρσο. Στέργιο. Τότε που σας κλέβαν τα πρωταθλήματα οι Αθηναίοι, που έτρεχε έτσι. Το αίμα. Σωστό. Λοιπόν, αυτά για την κλήρωση. Ξαναλέω, ΠΑΟΚ Μπενφίκα στην Τούμπα 15 ή 16. Του Σεπτεμβρίου. Ωραίο. Ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ να παίξει Τούμπα και να αποφύγει την Μπενφίκα. Η επιθυμία νομίζω έγινε πραγματικότητα κατά το ίμιση. Αλλά σαφώς είναι καλύτερο σενάριο από το να ήταν Μπενφίκα ΠΑΟΚ στον Ταλούζ. Δεν κατεβαίναμε καν. Όχι, κατεβαίναμε. 1-1 πήραμε πέρσι. Έτσι. Με γκολ του Άμρ. Και πιο παλιά που παίξατε. Πιο παλιά αποκλείστηκα στα πέναλτι. Με τον. Με Μαχαιρίδη, με Σάμπρι. Με Μαραγκό κτλ. Αμπτελμαμούτ Σάμπι. Η ομάδα μπάσκετ του ΑΕ, αδικό μπεδόβε. 1-2 η Μπενφίκα στην. Με Τούμπα, απεσταλμένο ποιον. Και 1-2 ο Μάκη στη Λισαβόνα. Ο Μάκη ήταν στο τέτοιο. Ο Μάκη ήταν στην Μπενφίκα. Δεν γίνονταν. Και εγώ ήμουν στη Θέλτα. Πέναλτι και ΠΑΟΚ δεν πάνε μαζί. Εσύ στο Θέλτα Άρη. Ναι. Ο Μάκη γιατί πήγε στον Μπενφίκα ΠΑΟΚ. Τι πήγε να κάνει. Ήταν φίλο του το. Άσε τα πάω εδώ. Μα τότε στο Μετρόπολης έχω κάνει εγώ πάω Κάρσεναλ κατά. Συγγνώμη ρε φίλε, τότε δεν είχαμε ρεπόρτερ πάω. Δεν είχαμε ρεπόρτερ έτσι με αυτή την έννοια που λες εσύ τώρα. Γι' αυτό ξεσχίζαμε και είχαμε 78% ακροματικότητα. Πάω Κάρσεναλ εγώ έκανα ρε. Πώς να μην κλείσω σταθμούς μετά. Πώς να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ με μένα στο γήπεδο Κώστα. 1-0. Δεν έκλεισε ο σταθμός. Πάω Κάρσεναλ ε. 1-0. Άμα τον γκολ του Φραντζέσκου. Ναι. Στέργιο. Στέργιο, τότε ήσουν δημοσιογράφος ή μας κορόιδευες? Στο σχολείο πήγαινε. Κυρώνευότα. Ή τότε μας άκουγες και έλεγες αυτός ο Τσαλτίδης. Ο Στέργιος δεν είναι μικρός. Τι δεν είναι μικρός. Ο Στέργιος δεν είναι 20 χρονών. Το 97 σχολείο πήγαινε. Πήγαινε στο 97. Να το είδες. Δευτέρα λυκείου. Το 97. Τρία χρόνια μικρότερο, εσέ. Τρία. Το 97 έγραφα Ηρακλή μπάσκετ με Ζόραν Σλάβνιτς το 96. Το 97. Ναι, το 97. Και το 97 πέφταμε και μου έλεγε ο Βαγγέλης Κώστα μην ανησυχείς, δεν θα πέσουμε και τέτοια. Και φάγαμε 40 πόντους στην πάτα. Πες μας τώρα, επειδή από και το πήγαμε Champions το τέλεκι 14 ώρες. Να κάνουμε μια γέφυρα, γιατί μου στείλαν μηνύματα δύο Ηρακλήδες και λένε δεν είναι δυνατό να έχουμε αυτό που είναι δίπλα στο Δρακόπουλο. Ναι, μέρα, ναι, ναι, καλά. Και να μην μας λέει τι γίνεται. Δεν υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας ακόμη. Έχει συνταχθεί ένα μνημόνιο. Μνημόνιο. Ένα μνημόνιο που, το οποίο εξηγεί τους όρους συνεργασίας των δύο. Πες μας, ποιοι το υπογράφουν. Δεν υπογράφηκε. Ποιες είναι οι δύο πλευρές.
Επειδή τα ξέρει, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, ναι. Δηλαδή ο κύριος Ζαντόπουλος. Ναι. Και οι ενδιαφερόμενοι για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Δηλαδή η επιτροπή που θεωρητικά υπάρχει και ασχολείται με το τμήμα. Ναι. Ο κύριος Δρακόπουλος. Ναι. Και θεωρητικά και ο Γάμα Σίγμα. Μάλιστα. Ποιος, αυτός ή ο καινούριος που πήγαινε την Παρασκευή. Ποιος από όλους τώρα, εντάξει, άσυμφε. Χθες μάλλον με το φίλο σου, τέλος πάντων. Λοιπόν, με το φίλο σου. Ναι. το μνημόνιο εξηγεί κάποια πράγματα. Δηλαδή η ομάδα φέτος θα λέγεται Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Και... Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ναι. Έτσι είναι. Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης είναι. Τέλος πάντων. Γιατί έχει υπάρχει Αμπελόκηπη Αθηνών. Ηρακλής ήττα Α θα είναι το σήμα αντί για ήττα και θα παίζει Αμπελόκηπους και Καφτατζόγλου γιατί το Καφτατζόγλου είναι κλειστό. Τα χρώματα θα είναι μπλε άσπρο και του χρόνου βλέπουμε και τα λεφτά έτσι και αυτό είναι το μνημόνιο. Όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Τι κατηγορία. Τρίτη. Football League. Τρίτη, ναι. Ωραία. Και όχι γάμα όπως λέτε. Ωραία. Κακώς. Με στόχο να ανέβει. Με στόχο να ανέβει. Ωραία. Με στόχο τέλος πάντων ναι. Κατάλαβα. Κάποια στιγμή θα μείνουν απλήρωτοι του μπάσκετ. Υγεία πάνω απ' όλα. Όλοι αυτό λένε. Για να φορτσάρουμε στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι. Δυο καρπούζια. Δυο καρπούζια. Το θέλει πάρα πολύ. Το έχουμε καταλάβει. Το θέλει πάρα πολύ ο ίδιος. Ηρακλής ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Κούση. Είναι Κώστα, καλώς ήρθες. Και άλλη πρόσληψη. Καλώς ήρθες. Κουραστήκαμε. Τα λεφτά τρέχουν από τις τσέπες. Εκμεταγραφής από τον μπάσκετ. Πού? Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Του χρόνου όμως. Στο ποδόσφαιρο Super League πηγαίνω. Σα τέλεχος εκεί σαν τον φίλο σου που πήγε μετά και δούλευε στη... στην. Στον Ολυμπιακό είναι. Πού είναι? Στην Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Και πολλοί άλλοι. Θρύλεθε, είμαι Ολυμπιακέ. Λοιπόν. Τέλος πάντων, αυτά έχει όσον αφορά στον Ηρακλή, στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Άρα περιμένουμε σήμερα. Περιμένουμε αύριο να υπογραφεί το μνημόνιο τώρα, εντός των ημερών. Τώρα εντάξει. Παίχτες έχει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, έχει. Έχει παίχτες. Θα πάρει κι άλλους. Έχει παίχτες, έχει και προπονητή τον Ακριτόπουλο. Βέβαια γίναν κάποια ζητήματα εκεί, κάτι τώρα, κάτι ψήνεται, κάτι. Δεν τα παρακολουθώ πολύ τα ποδοσφαιρικά. Πάνε να φέρουν τον Βοσνιάδη να κάνουν εκεί κάτι άλλο. Μαλώσανε κάτι. Το είπα. Το είπε. Καλά, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Και Μύρο. Και κάτι με παίκτες που γράφτηκε. Και Μύρο. Κακώς γράφτηκε. Τι Μύρο. Μύρο, θα φέρεις και Μύρο. Άμα φέρω Μύρο, ανέβηκα τρέχοντας. Εγγύηση. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Λοιπόν, anyway, κάτι γίνεται. Εγώ δεν είμαι και πολύ θετικός με όλη αυτή την κατάσταση. Εσύ βλέπεις μπροστά. Δεν είμαι πολύ θετικός γιατί δεν μ' αρέσει το όλο κόνσεπτ. Ναι. Αλλά σε κάθε. Εννοώ ότι το κόνσεπτ με την έννοια ότι όχι, δεν θα παίξουμε στο Καφτατζόγλιο, όχι, δεν θα λέγεστε Ηρακλής, αλλά θα λέγεστε. Πώς θα παίξει το Καφτατζόγλιο? Όχι, ο ερασιτέχνης Ηρακλής Αμπελοκήπων δεν θα είναι σε εσάς. Όχι, δεν θα. Αυτό. Όχι, δεν θα αλλάξουμε το σήμα, θα είναι η τα Α. Τι κάνουμε τότε. Λοιπόν. Να το. Υπάρχουν. Την ημέρα 24 ώρες, ο ήλιος ανατέλει το πρωί, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς και θα παίξουμε εναντίον της Μπενφίκα και παίζουμε εναντίον της Μπενφίκα τον Άγιαξ κάθε καλοκαίρι, ανέφερε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως με ενημερώνει ο αδερφός Χάρης, άριστος στατιστικολόγος για ΠΑΟΚ, η Μπενφίκα γίνεται η πρώτη ομάδα που ΠΑΟΚ κληρώνεται μαζί της για τέταρτη φορά. Απίστευτο. Στην ευρωπαϊκή ιστορία, ακολουθεί ο Άγιαξ με τρεις φορές και καμιά δεκαριά ομάδες με δύο. Είπαμε το 99 η Μπενφίκα κέρδισε 2-1 στην Τούμπα, δείχναν όλα χαμένα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-1 στον Ταλούζ αλλά στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, τότε είχε η Μπενφίκα τον Ρόμπερτ Έγκε τον αείμνηστο στο τέρμα. Και μου λένε ότι μετά έπαιξε Μπενφίκα Φέλτα. Μετά έπαιξε μετά από 14 χρόνια σεζόν 13-14 που παίξε τον άλλον. Η Μπενφίκα κέρδισε στην Τούμπα πάλι 2-1 το δεύτερο γκολ από θέση offside το Λίμα. Στον επαναληπτικό κέρδισε εύκολα η Μπενφίκα 3-0, πέρασε με δύο νίκες. Και φυσικά μάφια. Το 2018, πρόπερση δηλαδή, 1-1 στη Λισαβόνα με τον γκολ του Άρδα, στο δεύτερο μήχρονο, ρεβάν στην Τούμπα 1-4 κέρδισε η Μπενφίκα. Άρα 1-4. Έχει η Μπενφίκα τρεις νίκες σε τρεις επισκέψεις στην Τούμπα. 1-2, 1-2 και 1-4. Για πες τι έκανε αυτό το μάτσο ο τερματοφύλακας που τον πήρε στην Εθνική. Έκανε λάθη. Α, ναι, έκανε του φεύγει μπάλα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Μετά λέει από τον Μπενφίκα Θέλτα. Στέργιο. Ναι. Παίξανε μετά το μάτσο που έπαιξε ο Άρης με τη Θέλτα και ο Πάουκ με την Μπενφίκα. Παίξανε μεταξύ τους. Παίξανε Μπενφίκα Θέλτα. Και πέρασε. Και η Μπενφίκα έφαγε 8 γκολ. Ναι, αλλά η Θέλτα τότε είχε ομαδάρα. Τους Ρώσους εκείνους που τους είχε. Καρπίν και Μοστοβόη. Ναι, ναι, τη ομαδάρα έχει Θέλτα. 2-2 στο Βικελίδης, 2-0 εκεί. Είδε σε Στέργιο. Όποτε ο Άρης παίζει καλά και με πάθος δεν χάνει. 2-2 στο Βικελίδης. Αίτητο είναι ευρωπαϊκά. Δεν θέλουμε στο Βικελίδης τότε να μην θα χάσουμε και το αίτητο. Σωστά κι αυτό. Λοιπόν, με Μπερσεβά θα πέσω. Ο φίλος μου λέει, ο Γιώργος λέει, ρε Κώστα, λέει, πού τους είδες, λέει, τους 70.000, λέει, 200.000, λέει, 7, ήταν. 7, λέει, έφαγε, λέει, ο άλλος, όχι 8, και μετά, λέει, έριξε 4 στη Γιουβέντους η Θέλτα.
Έπρεπε να πάρετε το κύπελλο UEFA να σου πει. Ναι, όντω, κανονικά. Δηλαδή, με wildcard, πάρε το κύπελλο UEFA. Είναι η προπαγάνδα σα, η προπαγάνδα. Επιτιμή. Προπαγάνδα. Επειδή είναι ο Άρης και παίζει με πάθος, Στέργιο, πάντα. Η Αριανάρα, Κώστα, η Αριανάρα. Ναι, ναι. Λέξη προθεσμίας παράτασης επιδότησης τόκων. Ωραία. Τελειώσαμε, Στέργιο, με το ρεπορτάζ Μπενφίκα. Μπενφίκα. Τώρα θα. Στέργιο, μήπως πρέπει να πας αύριο Λισαβόνα καμιά αποστολή. Να σε στείλουμε. Ωραία πόλη. Έχεις πάει. Λισαβόνα, όχι, Φοβερή. Πόρτο έχω πάει. Φοβερή. Ναι. Μία μίξη Θεσσαλονίκης και Μυκόνου. Αποκλείεται. Τότε θα έχουμε πάει όλοι εκεί. Μέχρι και Καμάρα έχει παραλιακά, άσπρη βέβαια, στη Λισαβόνα. Ναι. Η Θαλασσάρα εκεί δίπλα, η λίμνη που έχουν μια χαρά. Είναι η πόλη που έφυγαν, Κώστα, οι εξερευνητές, για να μαθαίνει και λίγο. Χριστόφορος Κολόμβος και Βεσπούτιν και όλοι. Βεσπούκι. Βεσπούτιν. Αμέρικο Βεσπούκι. Από εκεί φεύγανε. Ωραία πόλη, Λισαβόνα. Έφυγε ο Κολόμβος να γλιτώσει τη Μύρλα. Γυναίκα πάω στα καράβια. Τελείωσε. Έκανε και πίκι πίκι πόκο πόκο τη Βασίλισσα τότε. Ναι. Βέβαια. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Πίκι πίκι πόκο πόκο, εννοείται. Γελάει. Εννοείται τη Βασίλισσα. Τη λέει πήγα πίκι πόκο πόκο. Ναι. Δώσε μου κανένα πλοίο παραπάνω. Ναι. Λέει έλα λίγο πάνω στα διαμερίσματά μου να το συζητήσουμε. Ναι. Πίκι πίκι πόκο πόκο. Πάρε 10 φρεγάτες. Ωραία. Και άντε φύγει. Η γυναίκα Κολόμου τι έλεγε. Πού θα πας πάλι. Η γυναίκα Κολόμου που θα πας είναι δυνατόν και δεν πρόκειται να φύγεις κτλ. Αλλά είπε στη Βασίλισσα αυτό ότι θα πάει να φέρω ένα αφροδισιακό καινούριο μου, είπαν εκεί στου νέου κόσμου. Έχει τον Γκουαρανί. Ναι. Που όταν το πίνει, το βράζει λίγο και γίνεται ο Μπούμπη πίκι πίκι πόκο πόκο. Και πήγε και αυτό μετά στην Αμερική. Και τα άλλα είναι ιστορία. Και τα άλλα ιστορία. Βέβαια την είχαν βρει οι Vikings πιο νωρί, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα με τι κλειώσει. Χρήσαν, τι γίνεται με το μεγάλο Άρη. 2 η ώρα. 2 η ώρα και 28 είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τότε. Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, την πολύ σπάνια έτσι αντίπαλο. Βγάλε τριαντάφυλλο μαχαιρίδι. Ναι, όντως. Το Μιγγέλ να βγάλουμε, το Μιγγέλ. Ποιον? Τον Κορέιρα. Ή δεν βγάζουμε Μιγγέλ Βίτορ που παίζει στη Χαποέλ Μπερσεβά. Πορτογάλο. Αφού δεν θα βγάλουμε κανένα στο τέλος πάλι. Α, ωραία. Λοιπόν, break. Λοιπόν, break, επιστρέφουμε. Θα κινηθούμε για το επόμενο τεταρτάκι σίγουρα 20 λεπτό στου ρυθμού ΠΑΟΚ Μπενφίκα πριν ξεκινήσει τη δύο η διαδικασία για την κλήρωση του Άρη. Και του Όφη. Θα καλησπερίσουμε τον Μιγγέλ Κορέιρα, τον συνάδελφο από την Πορτογαλία, από την Αμπόλα, ο οποίος σαφώς και έχει να μας πει 2-3 πράγματα παραπάνω που δεν γνωρίζουμε για την Μπενφίκα. Κύριε Κορέιρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, τι κάνετε. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, ευχαριστώ. Θα έχετε αρκετή δουλειά, θα σας καλέσουν πολλοί συνάδελφοι. Πάω την Μπενφίκα πάλι για 4η φορά στην ιστορία. Είναι ένα ζευγάρι πολύ παιγμένο και πολύ τραγωδισμένο. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Ο Μπενφίκα τώρα έχει φτιάξει καινούργια ομάδα. Έχει πάρει ξανά το προπονητή στο Ζόρζε Ζεζούς, που λένε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής αυτό το στιγμή στην Πορτογαλία. Θα δούμε. Ο Μπενφίκα έκανε μέχρι τώρα 2 πολύ καλές μεταγραφές. Ένα το Βερτόγγεν και το, από το Τότενεμ και το Έβαρτον από τη Γκρέμιου και θέλει σίγουρα να πάει στη Champions. Τότε ο πρόεδρος φέτος θα πληρώσει πάρα πολύ και θα κάνει ακόμα άλλες μεταγραφές γιατί δεν μπορεί να χάσει τη Champions. Για το ΠΑΟΚ θα δούμε. Ο Αμπέλ Φεγέρε γνωρίζει καλά το Βενφίκα. Και πιστεύω σίγουρα ότι θα προσπαθεί να φτιάξει μια τακτική να μην αφήσει το Μπενφίκα να έχει το κοντρόλ το παιχνίδι. Πάντως κύριε Κορέιρα, απώλειες μέχρι στιγμής δεν είχε η Μπενφίκα να χάσει κάποιον σημαντικό ποδοσφαιριστή. Μόνο έχει πάρει ουσιαστικά. Δεν έχει πουλήσει κάποιον βασικό πέρσι. Όχι, δεν έχει. Και θα δούμε τώρα, όπως σου λέω, είναι πολύ δύσκολο για το ΠΑΟΚ και για το Μενφίκα είναι σημαντικό να μην έχει το γήπεδο τη Τούμπα γεμάτο, γιατί ξέρουμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη ΠΑΟΚ. Γιατί ΠΑΟΚ θα είναι δύσκολο παιχνίδι, ξέρω ότι παίξει στη Θεσσαλονίκη, αλλά το Μενφίκα δεν ενδιαφέρει να παίξει μέσα στη Λούζη εκτός έδρας, γιατί παίζει πάντα καλό ποδέσφαιρο. Και πιστεύω θα είναι δύσκολο για το ΠΑΟΚ. Δεν το ήθελα αυτό, αλλά πιστεύω θα είναι δύσκολο αυτό. Εντάξει, ότι είναι η Μπενφίκα φαβορή, είναι φαβορή, έτσι δεν είναι, δεν το συζητάμε.
Αλλά λίγο ότι το μάτς θα γίνει στην Τούμπα ίσως αντισταθμίζει λίγο την κατάσταση και δίνει στον ΠΑΟΚ περισσότερες πιθανότητες από το να έπαιζε στον Ταλούς για παράδειγμα. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Ναι, πιστεύω όπως σου είπα, για το ΠΑΟΚ θα είναι πολύ σημαντικό να οι παίκτες να έχουν την μπάλα, να έχουν χρόνο με την μπάλα, να μην αφήσουν η Μπενφίκα να παίξει. Γιατί αν η Μπενφίκα από την αρχή θα παίξει, θα έχει το κοντρόλ το παιχνίδι, το αρέσει πάντα να παίξει έτσι. Για το ΠΑΟΚ θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Η Μπενφίκα, κύριε Κορέρα, σε τι κατάσταση είναι, οικονομική? Γενικότερα τι φάση περνάει μετά την απώλεια του πρωταθλήματος πέρσι? Είναι πολύ καλή φάση οικονομική. Αυτό που σου λέω, για πρώτη φορά με αυτό το πρόεδρο, το Λουίς Φελίπε Βιέρε, θα αγοράσει, θα δίνει πάρα πολλά λεφτά, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, για να πάρει καλούς παίκτες, γιατί ο Μπενφίκα θέλει ξανά να πάρει το τίτλο, γιατί έχασε για το Πόρτο. Και όπως σου λέω, είναι πολύ σημαντικό για Μπενφίκα να πάει στη Champions, τότε φέτος θα είναι ένα σημαντικό χρόνο για το Μπενφίκα. Ο Γκριμάλτο προλαβαίνει να αγωνιστεί στην Τούμπα, γιατί είναι τραυματίας νομίζω. Έχετε εικόνα? Ναι, δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος αυτό μέχρι το παιχνίδι. Ναι. Φαντάζομαι ότι η επιστροφή του Ζεσούς προκάλεσε έτσι θετικά συναισθήματα στον κόσμο, γιατί εντάξει, και για μένα είναι όντως ο πιο πετυχημένος στην Μπενφίκα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος παλαιότερα. Το αστέρι της ομάδας θα λέγατε, κύριε Κορέρα, ότι είναι ο Πίτσι, ή είναι κάποιος άλλος που ξεχωρίζει? Αν θα μιλούσαμε για αστέρι της Μπενφίκα. Εντάξει, τώρα έχει ο Πίζι, όπως λέω, έχει πολλούς πολύ σημαντικούς παίκτες. Τώρα έχει, όπως σου λέω, ο Everton το Βραζιλιάνο είναι πάρα πολύ καλός. Εχθές ο Μπενφίκα κέρδισε εδώ μέσα 2-1 την Bournemouth και ο Everton έβαλε το γκολ, τη νίκη. Έχει το Vertonghen που είναι μεγάλος παίκτης και όπως όλοι τη γνωρίζουμε. Και σαν ομάδα είναι πολύ, παίζουν σαν ομάδα, είναι πολύ δυνατή ομάδα. Η εικόνα της Μπενφίκα, κύριε Κορέρα, στα φιλικά τα τρία τελευταία σας ικανοποίησε? Ήταν καλή εικόνα? Γιατί, εντάξει, τρεις νίκες έκανε, αλλά η καλή εικόνα... Τρεις νίκες, κέρδισε πάντα με 4-0. Εντάξει, ήταν μικρής ομάδες της αντίπαλη, αλλά όπως σου λέω, ο Ζεσούς είναι καλός προπονητής και σίγουρα θα φτιάξει, θα είναι έτοιμη η Μπενφίκα για το παιχνίδι με την ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω, Χρήστα, αν θες να κάνεις κάποια ερώτηση στον κύριο Κορέρα. Έχει και ο Άρης σε λίγη ώρα κλήρωση για Europa League. Είδατε πιθανούς αντιπάλους κτλ. Τότε να μείνει μία. Μία από την Ουκρανία. Κοβαλίνκα. Και Χαποέλ Μπερσεβά. Δεν έχει βγει ακόμα. Δεν ήταν ακόμα η κλήρωση. Ναι, σε 20 λεπτά ξεκινάει. Μπορεί να και να παίξει με το Ζωσέ Μωρίνιο. Δεν θέλουμε. ούτε εγώ θέλω, αλλά εντάξει. Είναι το πιο δύσκολο αντίπαλο, το ξέρω. Μιγγέλ, εγώ να σε ρωτήσω, ήθελα για την Μπενφίκα. Όλο αυτό που είπες ότι ο πρόεδρος θέλει να δώσει λεφτά και να περάσει και τα λοιπά, έρχεται από πέρσι που χάσανε από την Πόρτο? Δηλαδή το βάλαν πίσω? Ναι, βέβαια, γιατί κανένας το περίμενε. Ο Μπενφίκα στο δεύτερο γύρο ήταν 7 βαθμούς μπροστά. Ναι. Ναι, και κανένας το περίμενε να χάσει το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος τότε, όλο ο κόσμος φώνασε με τον πρόεδρος και ο πρόεδρος από την αρχή είπε την άλλο χρόνο σίγουρα θα κάνουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όπως σου λέω, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για μεταγραφές. Πιστεύω ακόμα, μιλήσαμε ότι ο Καβάνι μπορούσε να έρθει εδώ για Μπενφίκα, το Καβάνι. Θα είναι δύσκολο αυτό, αλλά πιστεύω μέχρι σήμερα 12 το βράδυ ο Μπενφίκα θα πάρει ακόμα 1-2 μεταγραφές, πολύ καλές μεταγραφές. Θα δούμε ποιος. Λένε ότι μπορεί να έρθει ο Μαριάνο από το Ρεάλ Μαδρίδη. Ναι. Τότε σίγουρα αυτή την ημέρα Μπενφίκα θα πάρει ακόμα ένα πολύ καλό παίκτη. Συγγνώμη, σήμερα λίγο είναι μεταγραφές στην Πορτογαλία? Δεν είναι 30. Α, όχι, συγγνώμη, δεν είναι 30. Δεν είναι 30. 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα πάρει σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα πάρει ακόμα να παίξει με τη ΠΑΟΚ.
Αλλά λοιπόν, και με αυτούς τους παίχτες που έχει θα είναι πολύ δύσκολο για το ΠΑΟΚ. Με τον Καβάνη, κύριε Κορέιρα, χάλασε εξαιτίας του Καβάνη. Ήθελε περισσότερα χρήματα. Τι έγινε, γιατί υπήρξαν διαπραγματεύσεις. Ναι, αυτό ήταν μεγάλη σέρι. Μιλάνε πολλά από... από κάθε εβδομάδα μιλάνε, θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει. Αλλά κανονικά πιστεύω ότι ο Καβάνη θέλει πολλά χρήματα. Είναι πολλά χρήματα για να έρθει να μην φύγει και χάλασε αυτό. Μάλιστα. Ωραία, ας μην έρθει ο Καβάνη, δεν πειράζει. Ας έρθει ναι, μετά τις 20 του Σεπτεμβρίου. Ωραία. Έρθει, δεν έρθει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορέιρα. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Μιγγέλ, γεια σου. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, Μιγγέλ Κορέιρα. Πορτογάλο και Μουρίνιο. Από την Αμπόλα. Ωραία, φίλε. Α, γι' αυτό το θέλουν. Για να έχουν θέματα και αυτοί να γράφουν εκεί. Έχουν Καβάνη, ρε φίλε. Ποιο είναι από τη Ρεάλ. Σε εμά, ποιο γκαντέμι πήγε. Φέτο δεν ήσουν γκαντέμι με την Πεσίκτα. Σα ίσα, τυχερό ήσουν με την Πεσίκτα. Αποδείχθηκε ότι ήσουν τυχερό με την Πεσίκτα. Εντάξει, το τάμι ήταν καλό, αλλά πάλι θα μπορούσε ο Πάοκ να αποφύγει την Μπενφίκα. Ενέρε, φίλε. Με Γάντι και. Κάντε μια κλήρωση καλή μια φορά. Που θα ήταν. Γκαντέμιδες. Το 50-50. Εγώ τώρα θα βγει και του Άριο. Έλα, σταμάτα, ρε φίλε. Ο Λοκός θα βγει, ο Λοκός. Είναι σίγουρο θα βγει. Εγώ ο Λοκός. Πιστεύω θα βγει η Μπερσεβά στο τέλος. Και θα λέμε όπω τότε. Η Μπερσεβά εδώ την περνάω. Εκεί είμαι δύσκολα. Τότε να είμαι στο Λονδίνο. Και στο Λονδίνο. Τώρα πάμε να γράψουμε. Τότε να με δω. Τότε να με δω. Αν και πιστεύω ότι ο Άριο μπορεί να κερδίσει στο Λονδίνο. Στεριό, δεν στα δικά σου που θα φας 8 πάλι. Δεν θα φάω 8. Επό, 4 φέγες εδώ για πλάκα. Στην παράταση 3-2 πάω. Χωρίς τους παίκτες του Ολυμπιακού η προπόνηση εθνικής. Γιατί? Γιατί κορονοϊό. Ότι Φεβαντζίδης. Α, μπράβο, βάλτο να τώρα. 3 Σεπτεμβρίου πώς θα παίξουνε. Βάλτο να τώρα. Πώς θα παίξουνε. Πω. Δεν θα πάρει Φεβαντζίδη. Θα πάρει τον, πώς ήταν, τον 16χρονο Κούτσια. Άρης Ασβεστάς. Στο Open είναι. Και στο Open. Πήγε. Για βάλει να ακούσουμε λίγο. Πάει για τις 12 Σεπτεμβρίου τελικώς. Αλλά έχει μια τον συνεργασία. Βγάζουν, τον βγάλαν σαν καλεσμένο. Είναι βέβαια. Εντάξει, τώρα μπορεί να τον βγάζουν. Πριν 6 μήνες τον βγάζανε. Όταν ήταν, όταν ήταν εξής. Ναι. Τις, οχ, γκολάρα. Γκολάρα η ΑΕΚ. Αυτό, τον γκολ του ΑΕΚ άρισε βάλανε. Δες. Ντροπή. Πόλεμος. Εδώ, Αριανάρα. Πάλι η ΑΕΚ. Ε, τι πόλεμο είναι αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Ρε, σε ατρίβη. Από 100 παιχνίδια τη ΑΕΚ, δύο μάτς με τον Άρη. Ε, με αυτά έχουμε. Το χθεσινό. Κι άλλο. Μαντσίνη, τον γκολ. Γκολάρα. Γκολάρα. Φανελάρες λέει. Αυτές οι φανελές είναι πόλο μπλουζάκι εδώ μεταξύ. Πολύ ωραίες είναι αυτές. Πολύ ωραίες είναι. Και παιδιακή χαριστέα. Ένα κίτρινο και ένα πορτοκαλί και είναι πολύ ωραίες. Είναι Nike. Και επειδή είναι Nike. Είναι Nike. Στέργιο, εσείς φοράτε. Μακρόν. Η κορυφαία εταιρεία. Μακρόν φοράνε. Nike και Adidas. Το Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος είναι στο πλευρό μας. Και βγήκε το Charles de Gaulle ήδη φορτωμένο με υποβρύχια και άλλες φρεγάτες. Να ξέρετε, παιδιά. Κάνε ωραία. Ετοιμαστείτε. Το εκεί. Ετοιμαστείτε. Έρχονται οι Γάλλοι εδώ γιατί ο πόλεμος πλέον είναι πρώτων πυλών. Γι' αυτό συνέχεια οι Τούρκοι λένε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έχουμε και τους Γάλλους μαζί. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Και από εκεί θα είναι η Τουρκία και όλοι οι μουσουλμάνοι. Και πήκε, πήκε, πόκο, πόκο. Ποιοι μουσουλμάνοι. Οι Άραβες, το Κατάρ. Οι Ρώσοι. Και το Πακιστάν. Οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είναι με όποιον φυσάει ο άνεμος, όπως και οι Αμερικάνοι. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Οι Ρώσοι τους ρίξαν αεροπλάνο και είναι μαζί τους. Τόσο βλάκες είναι. Μην χαρακτηρίζεις. Άνευστα. Δεν το αποσύρω, κύριε Πούτιν. Δηλητηριασμένος γνωστός δημοσιογράφος σε 5 μέρες. Λοιπόν, Στέργιο, άλλο τη νέα. Καλά. Λοιπόν, να πούμε για το μπάσκετ, επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ, με ρωτάει στο Messenger. Να πούμε ότι λόγω του κορονοϊού αναβλήθηκαν το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα Χρυσανθέ. Ο Τζαχάιβα Φλόιντ είναι ο θετικός σε κρούσμα παίκτης του Προμηθέα. Και γι' αυτό θα γίνει φιλικό με τον Ηρακλή αύριο στο Μέτσοβο. Χάρηκα πολύ για την συνεργασία. 7 η ώρα το πρωί. Ολυμπιακός Ηρακλής. Στέριο! Στο Μέτσοβο. Στέριο! Σας ενημέρωσα ήδη από χθες. Στέριο! Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Τι. Ολυμπιακός Ηρακλής. Στέριο! Ολυμπιακός! Ναι, εννοείται. Φιλαράκια. Ολυμπιακός Στέριο! Φιλαράκια. Φιλαράκια. Κολλητή. Και την Παρασκευή όμως παίζει Παναθηναϊκός Ηρακλής Χρύσανθε. Άρα δεν είμαστε όφα εμείς. Τι δεν είστε? Αν και νομίζω είμαστε με τον Ολυμπιακό τώρα. Αυτές τις μέρες. Θα σου πω σε λίγο όταν βάλει το. Αυτές... Όταν βάλει αυτό μπροστά, θα σου πω. Είμαστε αυτή τη στιγμή με το Φασούλα. Είστε. Νομίζω, ναι.
Εγώ όχι, εγώ είμαι με τον Βασιλακόπουλο. Δεν γίνονται αυτά. Με τον Νιν Κιαή, πρόεδρο, το μεγαλύτερο παράγοντα του ελληνικού μπάσκετ. Του ελληνικού αθλητισμού, μάλλον, όχι του ελληνικού μπάσκετ. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, 7 η ώρα είναι το φιλικό αύριο στο Μέτσοβο. Αν τα πω εγώ αυτά, θα και... με προσλάβει. Τα λέω κι εγώ άμα είναι. Μα εμένα με έχει προσλάβει και τα λέω, έτσι κι λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Στο Μέτσοβο αύριο 7 η ώρα το πρώτο φιλικό του Ηρακλή. Ωραία, να μας πολύ ενημερώνεις. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Υπό την έννοια ότι τόσο καιρό προπονήσεις. Εφτά το απόγευμα. Θα κάνεις 2 η ώρα εκπομπή, θα φύγεις. 11 η ώρα φεύγουμε. 11 η ώρα φεύγουμε. Εμείς η ομάδα. Με το πούλμα. 11 η ώρα και σήμερα έχουμε τεστ κορονοϊού, Χρυσάνθε. Εμείς κάνουμε. Ποιος δεν κάνει. Δεν ξέρω, κάποιοι δεν κάνουν. Ο Άρης έκανε, ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνετε συνέχεια όλες οι ομάδες. Να κάνουν. Εγώ δεν είμαι σε ομάδα. Να κάνουν, ναι. Λοιπόν, Παρασκευή το επόμενο φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δευτέρα φιλικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Πάλι με τον Ολυμπιακό! Πάλι με τον Ολυμπιακό. Ρε Κώστα, δεν τρέπεστε λίγο! Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ Στέργιο, μου. Στέργιο! Την τρίτη φιλικό, την τρίτη φιλικό με το Περιστέρι. Όπω, δύο φιλικά με τον Ολυμπιακό μέσα σε 5 μέρες. Στο Περιστέρι. Και στις 15 Σεπτεμβρίου. Φιλικό με τον Ολυμπιακό Στεφανόφιο. Και στις 15 Σεπτεμβρίου συγχωνεύεται με τον Ολυμπιακό. Και στις 15 Σεπτεμβρίου φιλικό με τον Άρη. Ωραία. Πιθανότατα στο Νικ Γκάλις Χολ. Για να μάθει τα καλάθια. Θα είναι το τελευταίο φιλικό πριν τον αγώνα στην Κύπρο. Το μεταξύ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός που έχει Ακαδημία Θεσσαλονίκης, Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης, που είναι ο φίλος μου Φώτης εκεί πέρα και κάνουν μια πολύ καλή δουλειά έχει. Τα παιδιά. Γιατί δεν προκαλεί αντιδράσεις. Γιατί δεν το ξέρουν. Α. Εντάξει. Και γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου, Χρήσανθε, εδώ είναι και 20 χρόνια. Είναι το ίδιο δυνάστης. Ήταν παλιά. Στο παρελθόν και μάλιστα ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό τα έχει φάει τα χειρότερα. Γιατί με τον Ολυμπιακό ήταν αγκαλιά τότε. Τότε. Όχι, πιο παλιά. Πιο παλιά έκανε κουμάντο ο Βαρδινογιάννης και επειδή τα σπάρ του Βορρά είχαν ένα. Άντε πάλι. Ήταν λίγο φύλλα προσχήμενα στον Παναθηναϊκό. Στέργιο, τι λέει. Στέργιο. Και ξέρει και γιατί ήταν φύλλα προσχήμενα. Εντάξει. Γιατί πολλοί από αυτού ήταν Παναθηναϊκοί. Τι να κάνουμε τώρα, κακό είναι. Ναι, ναι. Και εμείς μικροί ήμασταν ΠΑΟΚ. Στην Εθνική Τράπεζα. Και εμείς μικροί ήμασταν ΠΑΟΚ. Έτσι, Στέργιο. Εσύ ήσουνα. Εγώ ήμουνα ΠΑΟΚ. Άρης ήσουνα. ΠΑΟΚ ήμουνα. ΠΑΟΚ. Δηλαδή πραγματικά. Αυτό ο κουμπάκι. Και μετά, και μετά Καστοριά το 80, όταν φάγαμε 5. Ωραία. 6 χρονών το 80, πόσοι ζούσαν από του ακροατέ μα το 80. Λοιπόν, για να φύγει ο Στέργιος νωρίτερα. Πού να πάει, και εγώ θα βάλω το break τώρα. Βάλτο, ναι, γιατί έχουμε για κλήρωση του Άρη. Θα ξεκινήσω την κλήρωση του Άρη 2. Δεν θα βγάλει τότε. Α τον κουστεί. Το γουρλί. Δεν θα βγάλει τότε, να ξέρει. Πότε να μην πει, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν. Ναι, τι. Κάτι άλλο. Μπασκετικό. Ο Τολιόπουλο στον Ιωνικό. Μπασκετικό απίστευτο. Τροπή, ναι. Για το παιδί. Τι αυτό... το στείλανε εκεί. Και πού να πάει. Άλλο και άλλοι στυλώνουν τα πόδια. Θα μου πει, βγήκε να κάνει κάτι. Άμα το συμβολάκι πέφτει, Χρύσανθε. Πέφτει το συμβολάκι. Άμα πέφτει το συμβολάκι. Θα παίξει ο Ιωνικό στην κατηγορία. Έτσι όπω πάει, θα παίξει. Μάλιστα. Ο Πανιώνη δεν θα παίξει. Ο Πανιώνη εγώ, γίνεται... εγώ είμαι με τη Χριστίνα που έβγαλε μια φωτό με μάσκα. Απίστευτο. Και είπε: Πάω να μαλώσω του παίκτε. Χριστινάρα, μου, δεν παίζει. Δεν φοράει μάσκα. Κινητείτε στο στερόνι σε Χριστινάρα. Και η άλλη, πώ τη λένε την κοπέλα την άλλη. Ποια. Που ποια είναι ομάδα. Σε άλλη ομάδα. Δεν εκεί στον Ιωνικό, με τσάπα νομίζω κι αυτή. Η Μέρη Καριώτη, πώ τη λένε. Έφυγε αυτή. Έφυγε! Τη φάγαμε. Τη φάγατε. Χριστίνα πάει σε Ελλάδος. Χριστίνα είμαστε. Η καλύτερη παραγωγίστρια. Τι η καλύτερη παράγοντα του ελληνικού μπάσκετ, γυναίκα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε για την κλήρωση. Ναι, Τρόικα αύριο λίγο μετά τις 12. Τι Τρόικα, περίμενε, δεν έφυγε η Τρόικα. Δεν τελείωσε η Τρόικα. Είναι. Ναι, το αφού θα βάλει διαφημίσει, είπε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Ναι. Κανονικά το πρόγραμμά μας και για την κλήρωση του Άρη. Εντάξει, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, Κωστά. Κλέβοντας λίγο την κουμπί του Κωστή. Μπασκετικό. Ναι. Μπασκετικό. Άρη, ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα. Ναι, αυτό τώρα πήγα να πω. Α. Λοιπόν. Μπασκετικό ΠΑΟΚ είπαμε ότι με την άφιξη του Love και του Griffin έχουν ολοκληρωθεί και η παρουσία για τον ΠΑΟΚ και η παρουσία των παικτών. Δεν έχει κάτι έτσι πολύ οχαμάνου λελέ. Υπάρχει ένα θέμα τώρα που δείχνει ίσως μια δυσκολία όσον αφορά στο οικονομικό, που ήταν αναμενόμενο αυτό. Γι' αυτό και αναμένεται να γίνει συνέντευξη τύπου από τον κύριο Χατζόπουλο, Χρύσανθε, ο οποίος προφανώς και θα θελήσει να ενημερώσει για τις προσπάθειές του, για το που κολλάει, για το που προχωράει, για το τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, να ενημερώσει τον κόσμο γενικά για την κατάσταση αυτή. Υπάρχει αυτή η σκέψη, επαναλαμβάνω, έτσι, να γίνει μια συνέντευξη τύπου για να ενημερωθεί ο κόσμος. Στον Άρη ακούσαμε τον Λευτέρη Αρβανίτη την προηγούμενη εβδομάδα.
γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Εγώ θα δώσω ως ρεπορτάζ απλά ότι με αφορμή την αυριανή συνέντευξη τύπου Χρήσανθε της FIBA και της ΑΕΚ στην Αθήνα για το Final 8 το οποίο έχει αναλάβει η Αθήνα και η ΑΕΚ το συνδιοργανώνει μαζί με τον BCL, θα είναι παρόν ο Πατρίκ Κομνηνός, ο κομισάριος του BCL, και ενδεχομένως εκεί να γίνει και κάποια συνάντηση και για το θέμα του Άρη με τη FIBA, τα μπαν και τα λοιπά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιδιώκεται να γίνει κάτι τέτοιο και πιστεύω θα γίνει στην Αθήνα συνάντηση για το θέμα των μπαν του Άρη με τον Πατρίκ Κομνηνό. Ενδεχομένως να έρθει και ο κύριος Ζαγκλής στην Αθήνα για την κλήρωση. Πιθανότητα δεν θα είναι. Η συνάντηση θα γίνει, αν γίνει, με τον κύριο Κομνηνό. Αυτά και τα μπασκετικά μας. Σας έχω ένα νέο που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Το Practiker Θεσσαλονίκης κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας και έχοντας ανακοινήσει πλήρως όλους τους χώρους του, πιο όμορφο από ποτέ, το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και ένα μεγάλο διαγωνισμό ως τις 7 Σεπτεμβρίου. Έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Σας συμβουλεύω λοιπόν να περάσετε μια βόλτα για να δείτε τους αναμένους χώρους και τις νέες ολόφρεσκες εκθέσεις επίπλων και μπάνιου και πιστέψτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το δικό σας σπίτι. Μια φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών μέχρι ήδη κήπου, ήδη υγιεινής, εργαλεία, μηχανήματα, ό,τι θέλετε να αλλάξετε ή να ανανεώσετε, το έχουν Practiker Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Επισκεφτείτε το!